Oh, my windows broke in 98. Had them first installed in 95. Not a word was spoken between us. I just thought about it much, you know, my chips. It was my default, basically. I lost my tools, deleted all my files. Είμαι ο Ελευθεριακός από το blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι μαζί με τον Άκη Περδίκη. Θα έλεγα καλύτερα να αυτοπαρουσιαστείς, μην πω εγώ κάτι που δεν ισχύει. Γεια σας, από το blog του Ελευθερία ή Τίποτα. Είμαι ο Άκης Περδίκης. Πιστεύω ότι είμαι μουσικός. Κάποτε το έγραφε και στη φορολογική μου δήλωση. Οπότε μάλλον το πιστεύω κι εγώ. Αυτά. Άρα μουσικός. Έτσι. Με την ευρεία έννοια. Με την ευρεία έννοια, ναι. Ωραία. Καθάνω με τον όρο επαγγελματίας. Επαγγελματίας. Άρα ερασιτέχνης μουσικός. Κάπου ανάμεσα. Κάπου ανάμεσα. Ερασιτέχνης σε παραπέμπει σε, πολύ... σε αυτόν που δεν παίζει πολύ καλά. Ναι. Το επαγγελματίας σε αυτόν που παίζει πολύ καλά, που δεν είμαι εγώ. Κάπου ανάμεσα. Πιστεύεις ότι δεν παίζεις δηλαδή πολύ καλά? Ότι παίζεις καλά, ας πούμε. Παίζω μέτρια. Παίζεις μέτρια. Για τα drums μιλάμε τώρα. Για όλα. Για όλα. Δηλαδή τα drums θα παίζεις με τον ίδιο τρόπο τόσο καλά ή τόσο άσχημα όσο παίζεις κιθάρα, ας πούμε. Δεν μπορεί να μην υπάρχει μια διαφορά. Φαντάζομαι έχεις ασχοληθεί περισσότερο με τα drums. Με τα drums σίγουρα, γιατί τα ξεκίνησα από πολύ πιο νωρίς από ότι την κιθάρα. Ναι. Είναι θέμα πόσο καιρό αφιερώνει κάποιος να μελετήσει. Κάποτε μου κολούσε ένας φίλος μπασίστας, μου λέει μελέτε, θα γίνει σαν το Simon Phillips, γιατί έχεις τις ιδέες. Αλλά ήθελα να κάνω και άλλα πράγματα ταυτόχρονα. Πιστεύω ότι, δεν ξέρω, για να ολοκληρωθείς πρέπει να παίρνεις από παντού. Θες να μου πεις πού γεννήθηκες και πού μεγάλωσες? Πού γεννήθηκα? Στην Αθήνα γεννήθηκα. Ναι. Όχι πολύ μακριά από τα Ελίσσια που είναι το σπίτι μου. Αν και είμαστε σε άλλο σπίτι εδώ. Ναι. Με την ευγενική παραχώρηση της Εμμανουέλας. Να την ευχαριστήσουμε κιόλας γι' αυτό. Έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη ζωή μου. Σαράντα ημερών είχα διαβατήριο και ταξίδευα στην Άγκυρα. Στην Άγκυρα. Ναι, ο μπαμπάς μου ήταν διπλωμάτης. Και αλλάζαμε συνέχεια χώρες. Κατάλαβα. Οπότε η μισή μου ζωή είναι στην Ελλάδα, η μισή μου ζωή είναι σε άλλες χώρες. Με τα πιο πολλά χρόνια στην Αμερική. Στην Αμερική. Λόγω της εργασίας του πατέρα στην Αμερική. Ή... Ναι, ήταν η τελευταία μετά τη υποφτήρηση στην πρεσβεία της Ουάσιγκτον. Που ήταν και ένας λόγος για να πάω να εξερευνήσω την Αμερική, ίσως επειδή είχα και εντάξει, μια καβάτζα εκεί πέρα. Αν και εγώ ποτέ δεν συμπάθησα την Ουάσιγκτον, πολύ γραφειοκρατική, FBI, CIA, δεν ξέρω τι. Ωραία μουσεία έχει. Αλλά μ' άρεσε η Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη μπήκα μέσα στο πνεύμα, γιατί ήμουν έτοιμος για τη Νέα Υόρκη πριν φύγω από Αθήνα. Δηλαδή είχα μπει στο πνεύμα του Lou Reed, ξέρεις, ανθρώπων που ζούσαν εκεί. Της σκηνής Νέας Υόρκης γενικά, Ναι, ναι, κάτι με έκανε να θέλω να πάω εκεί. Είναι μια άλλη χώρα η Νέα Υόρκη, δεν είναι Αμερική. Το πιστεύω, χωρίς να έχω πάει ποτέ από αυτά που ξέρω. Ναι. Είναι και η Αμερική, είναι και η Ευρώπη, είναι και η Ασία, είναι, δεν ξέρω, είναι πολλά πράγματα. Είναι όλος ο κόσμος μαζί μάλλον. Εκεί αναφαναζόμαστε όλες τις εθνικότητες. Ναι. Το 80%, δεν ξέρω, 70-80% είναι μειονότητες. Επίσης θα πρέπει να λέγονται πλειονότητες. Εφόσον υπερισχύουν του πληθυσμού. Σαν να πάει ένας λευκός, δεν ξέρω πού, στην Ασία, στο Πακιστάν και να πει είμαι η πλειοψηφία. Δεν είμαι. Ναι, έλατε. Σωστά. Τέλος πάντων. Μου τέρεξε αυτή η πόλη. Είχα συντονιστεί με το χιούμορ της από ταινίες του Woody Allen, από τραγούδια του Lou Reed. Ήμουνα εκεί, ήμουν έτοιμος για Νέα Υόρκη. Ξέρεις, δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου, αν και λατρεύω κάποιους καλλιτέχνες του Νότου, δεν μπορώ να φανταστώ να είμαι στον Νότο. Στον Νότο. Να είμαι στον Νότο. Να πίνω Budweiser και να κυνηγάω μαύρους. Όχι, εντάξει. Το κάνουμε ακόμα. Έχεις σπουδάσει μουσική? Όχι. Όχι. Γιατί σε ένα τραγούδι του... στον ελληνόφωνο σου δίσκο, έχεις κάνει δύο προσωπικούς μέχρι τώρα, σωστά? Το ένα είναι άλμπου, το άλλο είναι EP, 2005 βγήκε, το άλλο είναι EP, ένα EP, αγγλόφωνο, σχετικά πρόσφατο, λίγοι μήνες που βγήκε. Ωραία. Στο ελληνόφωνο άλμπουμ, στο Φρόνιμο Παιδί το τραγούδι, δική σου είναι η στίχη, σωστά? Ως επιτοπλίστο, ναι. Στο συγκεκριμένο το μόνιμο το τραγούδι, το Φρόνιμο Παιδί, με βοήθησε και... η Ελίνα Φεντάκη, αεροσυνοδός της Ολυμπιακής. Ωραία. Θα μου πεις όμως τώρα ποιος έχει γράψει αυτό το τετράστιχο. Η Ελίνα. Δύστιχο. Δεν γουστάρω τα οδεία, κουρδισμένη φασαρία. Το συγκεκριμένο η Ελίνα. Η Ελίνα. Ναι. Συμφωνείς όμως για να το βάλετε στο τραγούδι? Αλλά το έγραψε περνώντας μέσα από το, φιλτράροντας τη δικιά μου σκέψη. Ωραία. Ξέροντας την αγάπη μου για τους αυτοδίδακτους μουσικούς. Ωραία. Σε σχέση με αυτό τώρα θέλω να σε ρωτήσω, αν θεωρείς ας πούμε ότι οι σπουδές στη μουσική εμποδίζουν κάποιον στο συναίσθημα ή μπορεί και να το επιτείνουν, να δίνουν μάλλον τη δυνατότητα σε κάποιον που έχει σπουδάσει μουσική να εκφράσει καλύτερα το συναίσθημά του. Καλή ερώτηση. Αναρωτιέμαι, για να κάνεις κάτι πολύ πρωτότυπο, μάλλον πρέπει να σπάσεις τους κανόνες. Αλλά φαντάζομαι για να σπάσεις τους κανόνες πρέπει να ξέρεις τους αρχικούς κανόνες, έτσι δεν είναι? Απ' την άλλη όμως, ένας από τους αγαπημένους μου μουσικούς, ο Brian Eno, ξεκίνησε ο άνθρωπος κάνοντας ηχοληψία στις Roxy Music, πειραματισμούς με synthesizer, παίζοντας τρεις νότες, ξέρω εγώ, με δύο δάχτυλα, και ξεκίνησε ολόκληρη η σχολή, η Ambient. Ναι, στηρίξε πάνω, σωστά. Ολόκληρη σχολή. Ενώ ο αδελφός του, ο Roger Eno, που έχει πάει στην Ακαδημία Μουσικής, νομίζω το Juilliard School of Music, δεν θυμάμαι ποιο είναι στη Βρετανία, στο Λονδίνο, που είναι πολύ γνωστό και αυτό, είναι ακαδημαϊκός μουσικός, σπουδαγμένος και αυτά. Επίσης εξαίρετος μουσικός, αλλά δεν έχει τις ίδιες καινοτομίες που είχε ο Brian Eno στην καριέρα του και το βλέπουμε ακόμα και μέχρι σήμερα. Μήπως καμιά φορά αγνοώντας τους κανόνες μπορείς να πετύχεις κάτι πιο προσωπικό, ας πούμε, να έχει μεγαλύτερο. Πιο ιδιαίτερο, να μην έχει ακουστεί τόσο πολύ, δεν ξέρω. Τώρα βέβαια πήγα στον Brian Eno. Ίσως θα πρέπει να ξεκινήσω από τους drummer, που οι drummer της δικής μου γενιάς που μελετούσα εγώ, γιατί τότε δεν υπήρχαν μουσικές σχολές, ειδικά στην Ευρώπη, ήταν αυτοδίδακτοι. Ξέρω ότι είναι ο Robert Wyatt από Soft Machine, John Bonham, Led Zeppelin. Δηλαδή, ξέρεις, με το ένστικτο που πηγαίνανε. Βέβαια, κανείς δεν υπάρχει παρθενογένεση. Όλοι ακούγαν κάποιον, έτσι. Και ο John Bonham άκουγε Buddy Rich και έστεινε και τα drums του με τον ίδιο τρόπο. Γιατί είναι παράλληλα με το έδαφος, ένα τόμ, δύο βαθιά και αυτά. Αλλά όλοι πηγαίναμε με το ένστικτο, είναι εξής. Σαν τα πυθίκια είμαστε λίγο εμείς. Καλά, στους ντράμερ ναι, αλλά γενικά στη μουσική πιστεύεις το ίδιο. Ότι το να είναι κάποιος αυτοδίδακτος σου δίνει περισσότερες δυνατότητες στο συνέστημα, στο να σπάσει κάποιους κανόνες, έστω και αν δεν τους ξέρεις. Αν θέλεις να παίξεις με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης, μάλλον θα πρέπει να σπουδάσεις θεωρία. Απ' την άλλη, έχω ανακαλύψει ότι αυτοί που είναι τόσο πολύ μπασμένοι στη θεωρία, πες τους να σου αυτοσχεδιάσουν, ειδικά η κλασική μουσική, πάρ' τους στην παριτούρα. Δεν μπορούν. Φογκέρι. Ξέχνα. Έχουν απίστευτη φινέσα, έχουν απίστευτο κοντρόλ στο όργανό τους, αλλά ξέρεις, όσον αφορά τον αυτοσχεδιασμό που με ενδιαφέρει κιόλα. Δεν. Έχουν μια δυσκολία, ας πούμε. Θέλω να μου πεις πότε πρωτοασχολήθηκες με τη μουσική και γιατί τελικά ή εξ αρχής, δεν ξέρω πώς έγινε, επέλεξες ντράμες. Τυχαία. Ζούσα στη Φραγκφούρτη τότε. Άλλη μια μετάθεση του πατέρα μου, ξέρω εγώ, στο προξενείο της Φραγκφούρτης. Και έπεσα στην εποχή που 67-68 ήταν, δηλαδή γινόντουσαν πολλά πράγματα. Η αναγέννηση στη ροκ μουσική, η αναγέννηση στη μουσική γενικά. Πιστεύω ότι τα 60's ήταν η αναγέννηση όπως ήταν κάποτε σε άλλες εποχές στην Ευρώπη. Υπήρχε η αναγέννηση που ήταν και μουσική και μόδα και κινηματογράφος, Nouvelle Vague, ήταν δηλαδή πολλά πράγματα μαζί. Τέλος πάντων, μου είχε πάρει ο πατέρας μου μια κλασική κιθάρα, αλλά ξέχασα να μου πάρει καθηγητή, δάσκαλο κιθάρας. Οπότε δεν ήξερα τι να την κάνω. Έβλεπα Who στην τηλεόραση και έβλεπα τον Keith Moon. Ήταν η πρώτη μου επιρροή, πώς να σου το πω. Ναι, σημαντική επιρροή. Τη γύρισα ανάποδα και έπαιζα ρυθμούς πάνω στην κιθάρα. Γιατί η ακουστική κιθάρα, η κλασική, τέλος πάντων, κάνει πολύ ωραίο ηχείο, ξέρεις, για ντράμα. Αυτό. Και περίμενα κάθε Σάββατο αυτό το γερμανικό σοου να δω, ξέρεις, Jimi Hendrix, να δω πράγματα που ακόμα στην Ελλάδα τότε σχεδόν δεν υπήρχε τηλεόραση. Είχε αρχίσει δηλαδή να εμφανίζει. Και αυτό, κάπως έτσι, τυχαία τελείως. Ήταν η αγάπη μου για τον ντράμα. Αλλά όταν έβλεψες, ας πούμε, το Hendrix, για παράδειγμα, επειδή τον ανέφερες, κοιτούσες περισσότερο τον ντραμέρ. Δεν ξέρω. Να σου πω την αλήθεια, ο Μιτς Μίσελ με δυσκόλευε στην αρχή. Ήταν πιο jazz το παίξιμό του. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ήταν. Σπουδαίος ντράμερ. Μετά έμαθα να τον εκτιμώ. Αλλά ο Keith Moon ήταν. Εντάξει, ο Keith Moon ήταν θηρίο. Ήταν άλλο πράγμα. Ήταν, δεν ξέρω, είχε μια τρέλα πάνω. Ξέρεις, που σε μαγνήτιζε. Ήταν το solo όργανο των Who. Ο Pete Townshend έπαιζε αυτά τα βαριά ακόρντα, ξέρω. Ο τραγουδιστής τραγουδούσε, ο μπασίστας κρατούσε τη βάση. Βέβαια, παίζει και αυτός. Τις ωραίες νότες του. Και έχει πει και John Wayne Whistle ότι είμαι ο μόνος μπασίστας που έχω παίξει με τον Keith Moon δίχως να χαθεί. Όντως, είναι δύσκολο να ακολουθήσει τον Keith Moon, ξέρεις. Φέρει την τρέλα του. Από εκεί ξεκίνησε. Και μάλλον σαν αντίδραση, γιατί ζούσα σε ένα κλίμα που γινόντουσαν διάφορες δεξιώσεις με διπλωμάτες και δεν ξέρω τι, δημάρχους και λοιπά, πολιτικούς. Και πρέπει να ντύνομαι με κουστούμάκι, με γραβάτα, ξέρω, 12 ετών. Και υπήρχε ένας άλλος κόσμος εκεί πέρα που άρχισα να ανακαλύπτω. Κατάλαβα. Και μόλις ξέφευγα, δηλαδή πήγαινα εκεί, σε αυτόν τον κόσμο. Ξέρεις, ήταν η συνέχεια των παραμυθιών. Όταν είσαι μικρός, δεν έχεις ήρωες στα παραμύθια, ξέρω εγώ, Νιμπελούγγεν, δεν ξέρω, Λεωνίδας, ο Σούπερμαν. Εσύ για αυτούς. Η μουσική αντικατέστησε αυτούς τους ήρωες. Πήγε σε άλλο επίπεδο. Απλά αυτοί οι ήρωες παίζαν και μουσική. Είχαν πιο ενδιαφέρον. Ήταν πιο ενδιαφέροντες από τους παιδικούς. Ήταν δηλαδή... Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω, ίσως είναι λίγο βλακώδης η ερώτηση. Βλακώδης η ερώτηση υπάρχει. Ναι, είναι δύο ερωτήσεις. Το αυγό έκανε την κότα, την κότα το αυγό. Κάπως έτσι, ναι. Τι είναι ρυθμός για έναν ντράμερ? Τι είναι ρυθμός για έναν ντράμερ? Ξέρουμε ότι είναι σημαντικός ο ρυθμός για έναν ντράμερ, αλλά μήπως είναι και κάτι παραπάνω? Δεν το έχω σκεφτεί πολύ. Κοίτα, είναι ο μετρονόμος για τους άλλους μουσικούς, γιατί εσένα ακούνε όταν παίζεις, πάνω σου στηρίζονται, όσο εκδοχείστε, σε ένα σχήμα που περιέχει και ντραμίστα, έτσι. Υπάρχουν και μουσικοί που έχουν απίστευτο χρόνο, δεν χρειάζονται ντραμίστα. Πολλέ συναυλίες γίνονται χωρίς ντραμίστα. Είναι το να κοντρολάρεις τη βαρύτητα. Αυτό είναι. Παίρνεις τη βαρύτητα και κάνεις κάτι με αυτή. Είναι λίγο ταχυδακτυλουργική, είναι λίγο magic, Είναι πολλά πράγματα. Ναι. Για σένα τι είναι, είναι όλα αυτά που μου πες? Κοίτα, παικτικά μιλώντας, είναι να συνοδεύω ένα τραγούδι. Και γι' αυτό μετά τον Keith Moon άρχισα να ακούω δραμίστες και rhythm sections που παίζουν για τον τραγουδιστή, για το τραγούδι, ξέρεις. Ναι. Που δεν σκάνε κάθε 2 μέτρα και ένα break, ξέρω. Εκείνη που ανακάλυψα μουσικούς σαν τον Donny Joe White, με αυτό το φοβερό rhythm section από τον Νότο, που μετά κάποιους μουσικούς τους χρησιμοποίησε και JJ Cale, δηλαδή αυτό το groove, το να τσουλάει το κομμάτι, σαν τρένο, σαν άλογο που καλπάζει, ξέρεις, αυτό το πράγμα. Μ' άρεσε αυτό. Μια σταθερότητα δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο. Ναι, γιατί σκέφτομαι, γιατί κάποια στιγμή βρέθηκα και στη θέση του τραγουδιστή και λέω δεν θέλεις κάποιον τη στιγμή που πας να πεις μια φράση, να σε σκεπάζει, να καλύπτει τους στίχους και να σε μπερδεύει κλπ. Ούτε οι άλλοι μουσικοί σου να το θέλουν αυτό. Υπάρχουν στιγμές για να απλώσεις το παίξιμό σου, έτσι. Ναι. Γι' αυτό υπάρχει jazz. Ναι. Παραδείγματος χάρη. Έτσι, είναι... Όλοι μιλάνε συνέχεια, ας πούμε, αλλά έχουν και έναν τρόπο οι καλοί μουσικοί να επικοινωνούν χωρίς να σκεπάζει ένας τον άλλο. Ναι. Αυτό. Αν σκεφτείς, ας πούμε, ουσιαστικά τώρα μου είπες τι είναι ο ρυθμός για ένα drummer σε ένα συγκρότημα. Όταν παίζεις μόνος σου, αλλάζει η υφή του ρυθμού? Σπάνια παίζω μόνος μου. Είναι βαρετό όργανο το drums. Δεν έχω μελωδία, δεν μπορεί να συνθέσεις πάνω. Και δεν είμαι και ο ντραμίστας που θα βγάλει συνθέσεις πάνω στα drums. Θέλω κάτι να εμπνευστώ. Μπορεί να είναι μια φυσαρμόνικα, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Η γάτα κουνιαορίζει. Θες κάποιον άλλον ήχο. Θέλω κάτι, ναι. Μόνος μου βαριέμαι, γι' αυτό βαριέμαι τα solo drums. Τα βαριέσαι, ναι. Τα βρίσκεις, ας πούμε, έτσι. Τα solo drums είναι βασικά όλα αυτά που έχεις μελετήσει, ξέρω, στα 18 και τρίχα πράγματα και τα κάνεις στα 60's και τα 70's ήταν πολύ διαδεδομένα, δηλαδή πάντα έπρεπε να υπάρχει ένα solo drums, ξέρεις, και ανέκδοτα έχουν βγει από αυτό. Δεν είναι μουσικά όμως, δεν είναι, δηλαδή λίγα είναι τα μουσικά solo drums που να τα ακούς σαν σύνθεση, έτσι. Στη rock τουλάχιστον. Ένα ξεχωρίζω είναι το Do What You Like που παίζει ο Ginger Baker από το Blind Faith το δίσκο. Ήταν ίσως, έτσι γράψαν τότε, το πρώτο super group. Ο Eric Clapton, ο Ginger Baker από Cream, ο Steve Winwood από Traffic και ο μπασίστας των Family, ο Rick Gretsch. Ήταν το πιο μουσικό drum solo που έχω ακούσει, με αρχή, μέση και τέλος. Δηλαδή, το ξεκίναγε, το έχτιζε, το πήγαινε, σταματούσε, έκανε τις παύσεις του, έπαιρνε αναπνοές, σου λέγε μια άλλη ιστορία και κατέληγε σε ένα φοβερό κρεσέντο, το φινάλε. Ακόμα το λατρεύω αυτό το solo drums, 1969. Δεν ήταν αυτός ο δίσκος με το ωραίο εξώφυλλο, με το κοριτσάκι? Που κρατούσε ένα αεροπλάνο, κάτι. Που κρατούσε ένα αεροπλάνακι που απαγορεύτηκε σε πολλές χώρες. Ναι. Η δεύτερη βλακώδηση. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα. John Bonham τον λατρεύω. Αλλά τον θεωρώ ντράμερ συνοδείας. Στα solo drums του τον βαριέμαι. Μου αρέσουν τα 2 πρώτα λεπτά να τον βλέπω να παίζει και με τα δάχτυλα που το κάνει αυτό. Μετά από λίγο καταλήγει. Και πάλι τρέχει. Δηλαδή, οπότε είναι βαρετό. Δεν μπορώ. Αλλά ίσως για κάποιον που είναι από κάτω, έχει 1000 τσιγάρα και ακούει ένα ντράμερ να κοπανάει. Ναι, κατάλαβα. Θες να μου πεις τι κάνει ένα drummer καλό? Τι πιστεύεις ότι κάνει ένα drummer καλό? Τουλάχιστον καλό, ας μην πούμε πολύ καλό ή να προσεγγίσει το τέλειο, καλό. Είναι θέμα χημίας και με τους άλλους μουσικούς. Όπως είπα, τα drums είναι ένα όργανο που πρέπει να συνυπάρχει με άλλα όργανα. Δηλαδή παίζουν μεγάλο ρόλο, εννοείς, και η υπόλοιπη μπάντα για να γίνει ένας drummer πιο καλός ή να είναι καλός. Δηλαδή άμα παίζεις μόνος σου. Ας πούμε, ξέρω εγώ, μπορεί να υπάρχει ένας τύπος, δεν έχω ιδέα αν υπάρχει, λέμε, που μπορεί να εξασκείται 10 ώρες την ημέρα. Σίγουρα υπάρχουν τέτοιοι. Και στην κιθάρα και σε όλα. Ωραία. Είναι καλός? Ή αν είναι σε μια μπάντα μέσα, θα γίνει καλύτερος από το καλό που είναι? Η μπάντα θα το κάνει πιο μουσικό. Θα το κάνει πιο μουσικό. Ωραία. Τότε αν έχει και καλό αυτή να ακούει κλπ. Είναι και θέμα χημίας, δηλαδή. Έχω μια τάση να αναφέρομαι σε εκείνα τα παλιά group, γιατί ίσως με αυτά μεγάλωσα. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ τον Keith Moon να παίζει με τους Rolling Stones, για παράδειγμα. Δεν μπορώ. Ξέρεις, δεν μου ταιριάζει στο στυλ τους. Και με τον ίδιο τρόπο όχι τον Charlie Watts να παίζει με τους Who. Δηλαδή δεν θα ήταν αυτό που ήταν. Είναι θέμα συγχρονισμού, κισμέτ, δεν ξέρω πώς να το πεις. Είναι κάποια πράγματα που γίνονται μαγικά χωρίς να τα σκεφτείς. Ναι. Κατάλαβα. Όταν γράφεις εσύ τραγούδια, σκέφτεσαι και τα μέρη των drums ή όχι? Τι δείξες πολύ μπροστά τώρα. Γιατί, αφού γράφεις. Δεν γράφεις. Γράφεις. Οκ, εντάξει, είμαι. Τραγούδια γράφεις, πώς να τα χαρακτηρίσω? Χαρακτηρίσαι τα εσύ όπως θες. Προσπάθειες τραγουδιών, καλύτερα. Εγώ λέω ότι αφηγούμε. Αυτό είναι μια επόμενη ερώτηση, θα σε ρωτήσω γιατί το λες αυτό. Αλλά μπορεί να γίνει και τώρα. Αλλά θέλω να μου πεις καταρχήν αν όταν γράφεις τραγούδια ή αφηγείσαι, σκέφτεσαι και τα μέρη των drums ή όχι? Όχι, απλά λόγω drums έχω μια, πώς να το πω, μια τάση να βγαίνουν οι στίχοι λίγο ρυθμικοί. Κατάλαβα. Που μπορεί να το πεις και ένα πλεονέκτημα, μπορεί να το πεις όμως ότι και σε περιορίζει γιατί δεν ανοίγεις τη φωνή, ξέρω εγώ, να πετάς πάνω από το κομμάτι. Αλλά εμένα μου έχει δώσει ένα δικό μου στυλ, ξέρεις, να βγαίνουν έτσι ρυθμικοί στίχοι. Ακόμη και η κιθάρα που παίζω είναι έτσι κάπως μπουκωμένη και δραμιστική σχεδόν, θα έλεγα. Για πες μου τώρα, γιατί νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο άλμπουμ το γράφεις αυτό, στις σημειώσεις ότι ή δίπλα σε κάθε τραγούδι λες, νομίζω, narration, αφήγηση, Άκης Περδίκης, γιατί δεν λες τραγούδι? Γιατί κάτι μου είπες πριν, ότι νιώθεις ότι αφηγείσαι, γιατί? Δεν είμαι τώρα τραγουδιστής, ξέρεις, με την έννοια ότι... Ναι, αλλά δεν αφηγείσαι κιόλας. Θέλω να πω, τραγουδιστής για μένα είναι ο Frank Sinatra, ο Brian Ferry, δηλαδή άνθρωποι που, ξέρεις, δεν μπορείς να τους αγγίξεις. Πάντως δεν αφηγείσαι. Εγώ αισθάνομαι ότι αφηγούμε, δεν ξέρω. Όχι, έχω ένα έτσι, ομιλητικό στυλ. Ναι, αλλά δεν είναι καθαρή αφήγηση αυτό. Μπορεί σε κάποιο τραγούδι να είναι. Τώρα μου έρχεται ένα στο μυαλό. Δεν θυμάμαι πώς το. Με τη βία έχει να κάνει. Που μου ήρθε στο μυαλό τώρα ότι εκεί. Γράφω τραγούδια για τη βία και δεν το ξέρω. Όχι, με τη βία. Με την τηλεόραση. Με τη βία. Ναι, εκεί νομίζω ότι κάπως αφηγείσαι. Μπορεί να είναι άλλο τραγούδι, τώρα και μην το θυμάμαι. Πάντως είναι. Από ό,τι θυμάμαι το πρώτο τραγούδι στο δίσκο στον αγγλόφωνο, στο EP. Το Merry Go Actress. Αυτό. Εκεί είναι εντάξει, παιδί μου, μπορεί να πει κάποιος είναι μια καθαρή αφήγηση. Εκτός από το ρεφρέν. Ναι, εκτός από το ρεφρέν. Τα άλλα, τέλος πάντων, εντάξει, ναι. Τέλος πάντων, από ό,τι... Ναι. Μπορεί να υποτιμώ τον εαυτό μου, δεν ξέρω. Ναι, μάλλον. Αν και μου πεις για μερικούς drummer, την ώρα που μιλούσαμε στις προηγούμενες ερωτήσεις, θα μου πεις, αν υπάρχουν ντράμερ που θαυμάζεις, είτε Έλληνες είτε ξένους. Πάρα πολύ. Θες να μου πεις κάποιους? Πάρα πολύ. Από τους πιο απλούς μέχρι τους πιο πολύπλοκους. Καταρχάς, όταν ήμουν πιτσιρίκος, πήγαινα και άκουγα τον Εξαδάκτυλο. Ναι. Τον γκρουπ του Δημήτρη Πουλικάκου. Και μ' άρεσε πάρα πολύ ο ντραμίστας τους. Ο Λεωνίδας Αλαχαδράμνης. Έχω καιρό να ακούσω κάτι έτσι, δισκογραφικά από αυτόν, ίσως και να έχει κάνει και να μην το έχω πάρει είδηση. Και ο Τρανταλίδης, ο Γιώργος Τρανταλίδης, είχε εκπληκτικές ιδέες, πολύ προχωρημένος, δηλαδή μελετούσε Elvin Jones, προχωρημένος δραμίστης για την εποχή του και του βγάζει το καπέλο γι' αυτό. Τώρα οι ντράμερ που με επηρέασαν, τι να σου πω, να ξεκινήσω από τους Beatles, Ringo Starr, γιατί σου έλεγα πριν ότι μου αρέσουν τα συνοδευτικά ντράμερ. Ο Ringo Starr πιστεύω ότι ευθύνεται για χιλιάδες ανθρώπους να πιάσουν τις μπακέτες και να παίξουν, να κατήσουν στα drums, ξέρεις. Δηλαδή πιο πολύ από ότι ένας Elvin Jones ή Phil Joe Jones ή Tony Williams, γιατί είναι κάτι που σκέφτεσαι ότι μπορεί να το κάνεις, ότι είναι απλό, ξέρεις, δεν κομπλάρεις, ξέρεις. Οπότε η εισαγωγή με τα drums στο Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, δηλαδή, ξέρεις, ήταν ο βασικός ρυθμός. Αυτό το πουμ-τσα, ξέρεις, μολύ, διπλή, κάσα κλπ. Βασικός ροκ-ρυθμός. Μετά ανακάλυψα το Spooky Tooth και ένα φοβερό άλμπουμ που λέγεται Spooky Tooth, που για κάποιο λόγο ξεκινάει με ένα drum intro για ένα λεπτό περίπου, είναι ο ντραμίστας, πάνω σε αυτόν τον ίδιο ρυθμό. Και προσπαθούσα να βγάλω κάθε παραλλαγή της κάσας, κάθε χτύπημά του. Το μελέτησα πάρα πολύ. Φυσικά μετά ήρθαν οι Zeppelin. Και ήταν άλλη ιστορία. Ο Μπόναμ. Φοβερό χτύπημα. Ο Μπόναμ και όλο το γκρουπ βέβαια. Καλά, εντάξει, Ζέπελ είναι... Ένας Μπόναμ σε ένα γκρουπ με άσχημα τραγούδια και ξέρεις, βαρετό, ίσως να μην με τραβήξει τόσο πολύ. Γι' αυτό λέω, πάντα είναι η χημεία. Στην πορεία ανακάλυψε και άλλους. Ο Πιέρ Μερλέν από τους Γκόγκ, γαλλικό, έτσι, λίγο τρυπάτο συγκρότημα που μετά έγινε λίγο πιο mainstream jazz rock. Φοβερή τεχνική. Μετά ανακάλυψα τη reggae, σε αυτό ευθύνεται ο drummer των Police, Stuart Copeland. Ήταν κάτι πολύ διαφορετικό. Νομίζω ο Stuart Copeland είχε την τελευταία καινοτομία που έγινε στα drums. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ να έχει αλλάξει η προσέγγιση στα drums, στον τρόπο που παίζονται τα drums μετά τον Stuart Copeland, ο οποίος πάντρεψε αυτό το χτύπημα στα τρία, το drop που λένε οι Τζαμαϊκανοί, και ροκ ρυθμό στο ρεφρέν και ξαφνικά ξαναγυρνάει στο κουτρακ, αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν έχει βγει κάτι καινούριο πραγματικά στα drums, ξέρεις. Παλιά βγαίναν με μεγαλύτερη συχνότητα. Όλοι είχαν επηρεαστεί τότε. Ήμουν ένα Υόρκη, θυμάμαι να έχω πάει σε ένα στούντιο και να μου λέει ο πολίτης στο διάλειμμα, μου λέει «Μη γίνεσαι τόσο Stuart Copeland στο παίξιμο σου, γιατί έπεσε Στεφανάκι πολύ και αυτά». Και το κατάλαβα, ότι δηλαδή, ξέρεις, είχαμε τρελαθεί όλοι. Δεν υπήρχε γι' αυτό. Ήταν απίστευτος. Τρομερές ιδέες. Φυσικά από παλιούς πάλι ο Ginger Baker, όπως σου είπα, ο Keith Moon για την τρέλα του. Μετά άρχισα να ακούω late 70s και πιο jazz rock πράγματα. Lenny White, Tony Williams, Brand X, μ' άρεσαν πάρα πολύ. Αν τους έχεις ακούσει. Όχι. Phil Collins έπαιζε. Α, ναι. Αλλά ενώ δεν γούσταρα πολύ τους Genesis, ενώ μ' άρεσε το progressive rock, οι Genesis με κουράζανε έτσι λίγο. Αλλά ο Phil Collins με τους Brand X πήγα και τους είδα. Ήτανε απίστευτος. Απίστευτος. Φοβερός. Απίστευτος. Να σου πω τώρα που μου έλεγες για drummer, μου ήρθε μια ερώτηση. Αυτούς τους drummer που παίζουν, ας πούμε, στα... Δεν ξέρω αν έχεις... θα έχεις ακούσει σίγουρα, δεν ξέρω αν ασχολείσαι κιόλας, που παίζουν, ας πούμε, στη σκηνή... στις σκηνές του metal, που παίζουν έτσι πολύ τεχνικά και γρήγορα και τα λοιπά. Το πιστεύεις ότι δεν είχα σημειώσει τέτοια ερώτηση. Τώρα μου βγήκε. Αλήθεια. Πώς τους βλέπεις? Τους θαυμάζω για αυτό που κάνουν. Δεν είναι ακριβώς κάτι που ακούω κάθε μέρα. Ναι, φαντάζομαι. Μ' αρέσει που χρησιμοποιούν το δίκασο πολύ ωραία, κάτι με το οποίο δεν ασχολήθηκα πολύ. Ναι. Καμιά φορά δεν μου αρέσει ο ήχος που έχουν στις κάσες, γιατί παίρνουν πιο πολύ την ατάκα του κόπανου στο δέρμα παρά τον όγκο της κάσας, γιατί έτσι πρέπει να δέσουν με τον πάσο τον ήχο οι ηχολήπτες. Τι να πω. Μελετάνε οι γενικά οι μεταλλάδες είναι δηλαδή αυτοί που μελετάνε πλέον. Γιατί η ρόκα έχει πάει αλλού, είναι πλέον ήχη, texture, έτσι, κουτάκια, δηλαδή δεν ακούς και πολλά κιθαριστικά σόλα στα νέα σχήματα, έτσι, δεν ακούς τον επόμενο Ray Clapton ή τον επόμενο Santana ή τον επόμενο Jimmy Page. Έχει αλλάξει λίγο και η προσέγγιση στη ρόκα. Οι μεταλλάδες όμως κρατάνε. Τώρα δεν ξέρω, από ένα σημείο και μετά όπως με κουράζει. Με κουράζει. Ίσως αν ήμουν 17 μπορεί να με κουράζει. Να σε πω, Νίκολας. Ναι, θα ήθελα πολύ να μπω στα παπούτσια ενός 17, έστω και μια εβδομάδα, να αντιληφθώ την τωρινή μουσική σκηνή, ξέρεις, χωρίς να έχω τα ακούσματα που έχω, όπως την αντιλαμβάνεται ένας 17. Ωραία. Να πάμε τώρα λίγο στις συνεργασίες που έχεις κάνει και τα διάφορα group που έχεις φτιάξει. Είναι περίεργο με σένα ότι έχεις συνεργαστεί με πολλούς και διάφορους και διαφορετικούς μουσικά. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν ήταν ποτέ... Δεν θα έλεγε κανείς ότι ο Περδίκης έπαιζε drums σε 10, ας πούμε, συγκροτήματα έχει παίξει ή σχημάτισε που είχαν το ίδιο μουσικό ύφος. Δεν είχανε. Δηλαδή ήτανε... είναι λίγο περίεργο. Περίεργο εντός εισαγωγικών, δεν λέω ότι είναι... Ας πούμε, ξέρω εγώ, έχεις παίξει μουσικές ταξιαρχίες, έχεις παίξει, ας πούμε, μέχρι και πράγματα που πλησιάζουν το New Wave, Ethnic, διάφορα. Και κατά τη γνώμη μου τα περισσότερα, από αυτά που έχω ακούσει εγώ τουλάχιστον, είναι με πολύ καλό, αυτό που θα λέει κάποιος, καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Δεν είναι δηλαδή... Ελληνικά πανηγύρια. Απλά δεν τα γράφω στο βιογραφικό. Και δεν θυμάμαι ονόματα. Δεν θυμάσαι ονόματα. Ωραία. Πώς γινόταν κάθε φορά η επιλογή σου και πώς επιλέγεις κάποιον που θα συνεργαστείς? Από την πλευρά τη δική σου λέει, γιατί οι άλλοι σε επιλέγουν για κάποιο λόγο. Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Αυτή με επιλέγανε στο Πιτοπλίστη. Κάποια στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο και ξέρεις, το σκέφτεσαι εκεί. Ναι. Βάζεις τα πράγματα στη ζυγαριά και αυτό. Φαντάζομαι ότι θα παίζεις πρώτα, θα παίξεις κάποια φορά μαζί τους για να δεις αν θα συνεργαστείς. Έχει σημασία το πρόσωπο που σε φωνάζει, που έχεις εμπιστοσύνη, ας πούμε, και πας. Και λες αυτός θα κάνει κάτι καλό σίγουρα. Να, πούμε, με τις ταξιαρχίες. Ναι. Εκείνη την εποχή έπαιζα με το Σιδηρόπουλο, θυμάμαι. Ήταν η δεύτερη σεζόν στο Ροντέο. Και μην κοιτάς τώρα που το έχουν κάνει Θεό και αν ζούσε θα πηγαίναν στη συναυλία σου, υποθέτω. Ξέρεις, ήταν μια εποχή που δεν πατούσε ψυχή, ενώ τον πρώτο χειμώνα είχαν πάει καλά και υπήρχε πρόβλημα, ξέρεις. Η γυναίκα μου τότε περίμενε παιδί, χρειαζόμασταν λεφτά. Με παίρνει ο μάνατζερ από τις μουσικές ταξιαρχίες, μου λέει «Άκη, θες να παίξεις το κύτταρο, 5 μέρες την εβδομάδα». Μπορεί να τα καίξεις, δεν θυμάμαι, ήταν η εποχή που, ξέρεις, λειτουργούσαν τα μαγαζιά. Ξέρεις, το κουβέντιασα με το άλλο το σχήμα και πήγα εκεί. Ξέρεις, ήταν μια κίνηση επαγγελματική. Με το σχήμα ενός που τραγουδούσε με τους Σπυριδουλά. Όχι με Σπυριδουλά, με Σιδηρόπουλο. Χωρίς σχήμα, ενώ δεν υπήρχε κάποιο επίσημο σχήμα. Παίζαμε στο Ροντέο, ως Παύλος Σιδηρόπουλο. Α, οκ. Ήταν ο Σπύρος Σούκης στην κιθάρα, ο Λέκος Αράπης στον μπάσο που συνέχισε να παίζει. Μέχρι το τέλος μαζί του. Ένας Καναδός, ο Καρλ Τρέμπλαϊ από το Κεμπέκ, που παίζει φοβερή φυσαρμόνικα, έλεγε και μερικά κομμάτια. Παίζατε διασκευές? Παίζαμε διασκευές για τις οποίες έρχονταν ο Παύλος σπίτι μου και μου ζητούσε να του βγάλω τους τύπους, γιατί τότε δεν είχαμε την ευκαιρία του ίντερνετ και αυτά. Αλλά ωραίες επιλογές από τον Παύλο, ξέρεις, Tim Buckley. Ξέρεις, δηλαδή J.J. Cale, δηλαδή, και όχι γνωστά, τα Captain Beefheart, δηλαδή κομμάτια είχε καλό γούστο Παύλος, ήξερε να εστιάζει, ήταν φοβερός. Και μου λέει, Άκη μου, έχεις καλά αγγλικά, θέλω τους τύπους, εντάξει, οκ, Παύλο, ξέρεις, και με το pick-up, ξέρεις, πρέπει να βάζεις τη βελόνα πίσω, πάλι από την αρχή να ανοίξεις τα πρίμα, τέρμα, να κλείνεις τα μπάσα, δεν είχα και ακουστικά τότε, αλλά το έκανα, ξέρεις, του βγάζα τους τύπους και αυτά. Εντάξει, τα έδινα όλα για τον Παύλο, ήταν ήξερα να σε φτιάχνει. Αλλά κάποια στιγμή, ύστερα από 1 μήνα, το δεύτερο χειμώνα στο Ροντέο, έπρεπε να πάρω αποφάσεις. Και παίζαμε και τα τραγούδια του επόμενου δίσκου του. Είχε βγάλει 2, ένα με Σπυριδούλα και το Ελευκό, και ετοίμαζε το Zorba the Freak. Zorba the Freak, ναι. Τα παίζαμε όλα ήδη στο. Τα παίζατε από πριν, πριν γίνει ο δίσκος. Ναι. Και πολύ στεναχωρήθηκα γιατί ξέρεις, θα ήμουν ντράμερ σε αυτό το δίσκο, αλλά. Λόγω συγκυριών, όπως θέλεις πες το, Κισμέτ, δεν πρόλαβα να τα ηχογραφήσω μαζί του. Αυτό. Πήγες μουσικές ταξιαρχίες, δηλαδή στο μεσοδιάστημα, ας πούμε. Δηλαδή με το Σιδηρόπουλο πόσο καιρό παίξατε μαζί, ας πούμε? Παίξατε μια σεζόν, 2? Παίξαμε σχεδόν 2 χρόνια, γιατί μεσολάβησαν και καλοκαιρινές συναυλίες, πήγαμε σε διάφορα μέρη και αυτά. Κάποτε έτυχε να είμαστε σε ένα καράβι όλοι μαζί. Όπως είχε πει ο Παύλος Βακατάκης τότε, ο τραγουδιστής από τη Σπυριδούλα, ο επόμενος μετά το Σιδηρόπουλο, αν βυθιζόταν το καράβι θα χαρόταν η ελληνική ροκ σκηνή. Μας έστειλε, ήταν όλοι για κάποιο λόγο στην Κολούμπια EMI. Φατμέ, Παύλος Σιδηρόπουλος, Σπυριδούλα, μουσικές ταξιαρχίες, δεν θυμάμαι ποια άλλα σχήματα. Και μας στείλαν όλους μαζί με ένα καράβι στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε ένα φεστιβάλ. Και μόλις είχαμε γράψει τον άλλον Ντέφια και Ψόφια Κέφια, το είχαμε σε κασέτα, Walkman τότε, δεν είχε CD. Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Το δίνουν οι Σπυρόπουλοι που βρήκαν τον Παύλο στο καράβι να τα ακούσει και βλέπουμε έναν τύπο που δεν είχα γνωρίσει ποτέ μου να πετάγεται πάνω να φωνάζει στους Σπυρόπουλους. Ποιος είναι ο ντράμερ σας? Ξέρεις, σου λέω, ήξερα να εστιάζει. Και τον φέρνουν τον Παύλο, με γνωρίζει, τον γνωρίζω και ήταν αμοιβαίος έρωτας. Δηλαδή υπήρχε μια φοβερή χημεία από την αρχή. Ξέρεις, ήξερα τι ήθελε στο live. Και δηλαδή από τις πρώτες νότες, από τις πρώτες πρόβες που κάναμε πήγαμε πολύ καλά. Γι' αυτό σου λέω, στεναχωρήθηκα πολύ όταν έπρεπε να φύγω, αλλά υπήρχε, ξέρεις, λογαριασμοί. Το έκανες για οικονομικούς λόγους, για βιοποριστικούς καθαρά, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Κατάλαβα. Ένα καράβι, πήγαινε στην Κρήτη, παίξαμε και ωραία ήταν. Εγώ έπαιξα με τους Σπυρόπουλους όμως εκεί, με τις Σπυριδούλα. Γιατί είχε κυκλοφορήσει τον Άλλον Ντέφια και Ψόφια Κέφια και υπήρχε ένα μπέρδεμα, θυμάμαι, με τον τραγουδιστή, τον Παύλο Βακατάση, που και αυτός Παύλος και αυτά. Ξέρεις, ακόμα και τώρα, άμα μπει στο YouTube, ξέρεις, μιλάνε για το σιδηρόπλο και ναι, άλλοι τους διορθώνουν από κάτω. Ναι, όχι, δεν είναι ο συνάδελφος Παύλος και αυτά. Που υποθέτω από τη φωνή και μόνο θα έπρεπε να καταλάβω. Γίνει μια σύγκριση τέτοια, όντως. Ναι. Ότι τραγουδεύει ο Σιδηρόπουλος αυτό. Αλλά πιστεύω είναι τα αγαπημένα μου άλμπουμ τον Island Deaf και Ψοφιακέφια, γιατί είχαμε πολύ καλή συνεργασία τότε με τη Μελίνα Καρακώστα. Είχαμε κάνει ένα πολύ ωραίο rhythm section, drums passion. Και πιστεύω ότι είχα φέρει και μια φρεσκάδα τότε στο συγκρότημα, γιατί αν ακούσει το flow, έχει φοβερά τραγούδια. Είναι και η στίχη του Παύλου, είναι και η φωνή του βέβαια, έτσι, αλλά σαν παραγωγή υστερεί πάρα πολύ, πιστεύω, ξέρεις. Είναι σημεία που ξέρω, ακούς τα drums και δυνατά από άλλα όργανα, την κουδούνα, το πιατίνι, δεν ξέρω, δηλαδή σε γενικές γραμμές τώρα μιλώντας. Και θυμάμαι είχα έρθει από Νέα Υόρκη, ύστερα από 5 χρόνια συνεχόμενα στη Νέα Υόρκη, και δεν ήταν σαν τώρα που στο ίντερνετ, ξέρεις, ό,τι συμβεί το μαθαίνεις την άλλη μέρα, ξέρεις, και έχεις καιρό να το ψάξεις και να πειραστείς, ξέρω. Ήταν, ξέρεις, ερχόντουσαν τα πάντα πιο σιγά, πιο αργά. Δεν υπήρχε MTV, καλά το MTV τώρα έχει πάει κατά διάολο. Αλλά κουβαλούσα μαζί μου μια ζωντάνια, ξέρεις, ήθελα δεν ήθελα, είναι η σε σπιντάρι, ξέρεις, δηλαδή είναι τέτοια πόλη, έχει μια φοβερή ενέργεια. Από Πάτη Σμιθ και Television και Talking Heads και αυτά ήρθε στην Ελλάδα και ξαφνικά ήταν προσγείωση, ξέρεις, τα πάντα με πιο αργούς ρυθμούς, σαν να πηγαίνεις, δεν ξέρω, σε μια νότια πολιτεία φαντάζομαι στην Αμερική. Αλλά αυτό δεν το έχασα, άργησα να το χάσω και μπήκα στη Σπυριδούλα και βγήκε έτσι κάτι πολύ ωραίο, ξέρεις. Λίγο Νέα Υόρκη μεσθόρα, μέσα από το παίξιμο, ξέρεις. Κατάλαβα. Με τον Πανούση και τις μουσικές ταξιδιάρκειες πόσο καιρό παίξατε? Αντικατέστησα επειγόντως το Βαγγέλη Βέκιο, στο, νομίζω λεγόταν ΚΚΚ αυτό το κλαμπ στη Μεσογείο. ΚΚΚ. Ναι. Πίστεψε δύο, όχι. Όπου ήταν δύο κιθάρες, ήταν ο Πάζιος, ο βασικός κιθαρίστας των ταξιαρχιών και ο Πία Χορέμης, που κι αυτός πολύ ωραίος μουσικός, μένει τώρα στη Μύκονο. Οπότε έπρεπε να μάθω τα τραγούδια πολύ γρήγορα, όλα γίνανε πολύ γρήγορα, σου λέω. Δηλαδή, από το Ροντέο πήγα στη Μεσογείο. Δεν είχα καιρό να εξοικειωθώ με τους μουσικούς, με αυτά, δηλαδή το έκανα, μπαμ. Και την Μεσολάβηση το καλοκαίρι κάναμε κάποιες εμφανίσεις, ξέρω, φεστιβάλ στην Πρέβεζα, μπλα. Και μετά βρέθηκα στο Κύτταρο, που κράτησε μια ολόκληρη σεζόν. Παίξατε αρκετό καιρό δηλαδή. Ναι, εκεί βγήκε και το live, το δισκάκι, το hardcore. Φέραν το mobile recording studio του Sierra, νομίζω ήταν. Α, Sierra, ναι. Με φορτηγάκι ολόκληρο, στήσανε κονσόλα απ' έξω, τα μικρόφωνα μέσα στο κλαμπ. Ωραία ήταν. Με το Πανούση πώς ήταν η συνεργασία σου? Το πιστεύεις ότι έχει γεννηθεί την ίδια μέρα με εμένα? 12 Φεβρουαρίου. Ναι. Ο μόνος άνθρωπος που ξέρω στην Ελλάδα. Τώρα, δύο υδροχόοι. Δεν ξέρω από ζώδιο, οπότε δεν μπορώ να σου πω άποψη. Κοίτα, στο Κύτταρο τις πρώτες μέρες με τις πρόβες πήγαμε να αρπαχτούμε. Γιατί, εντάξει, ο άνθρωπος που κατευθύνει το group, έτσι, τουλάχιστον όμως προς την αντίληψη του τι πρέπει να είναι μουσικές ταξιαρχίες, και είχε φέρει κάτι ιατρικές ποδιές και ήθελα να βγούμε όλοι σαν γιατροί και όλα αυτά. Η δικιά μου ήταν πάρα πολύ στενή, ήμουν και πίσω από τον drums και δηλαδή κάποια στιγμή τη βγάζω στην πρόβα, λέω αποκλείται να παίξω αυτό και τα πήρε, ξέρω, μετά όμως εντάξει, καλά, μετά πήγε μια χαρά. Ωραία ήταν. Ωραία ήταν. Πολύ ωραία. Κοίτα, το να βλέπεις ένα κλαμπ και από κάτω 500 άτομα, δεν ξέρω, 400 πόσα χωράει το Κύτταρο. Ξέρεις, είναι ωραίο. Έχεις άλλο να παίζεις σε 3 ανθρώπους. Νιώθεις μια διαφορετική ανταπόκριση, ρε παιδί μου. Είναι αλλιώς και για σένα, ας πούμε. Ωραία ήταν. Από όλους αυτούς που έχεις παίξει μαζί και έχεις συνεργαστεί, ποιους θεωρείς μουσικούς τους συνοδοιπόρους? Ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί σε οποιαδήποτε στιγμή. Ότι έχετε δέσει τόσο πολύ, ότι θα γούσταρες πάρα πολύ. Ναι. Ζωντανούς ή νεκρούς? Και από τους δύο, και ζωντανούς και νεκρούς. Ας πούμε, μου λείπει πολύ ο Πέτρος Κούταρης. Ήταν ο κιθαρίστας των Sharp Ties. Και πώς τα έφεραν οι συγκυρίες και μπλεχτήκαμε με διάφορα σχήματα από εδώ από εκεί. Θα τον ήθελα πάρα πολύ στο δίσκο που έκανα, το πρώτο άλμπουμ, το ελληνικό, αλλά με πρόλαβε ο χάρος και δεν τον έχω τώρα. Όπως επίσης μου λείπει ο Νίκος Δόικας, συγκάτοικός μου στη Νέα Υόρκη, παίζαμε και μαζί με ένα σχήμα, The Missing Page. Έφυγε από καρκίνο των μνημόνων, πολύ ξαφνικά, μέσα σε 2 μήνες από τη διαπίστωση. Είχε παίξει και σε ένα δίσκο της Πυριδούλας. Άλλη. Κοίτα, διατηρώ μια παράλληλη συνεργασία, γιατί δεν γράφουμε τραγούδια μαζί, με τον Παύλο Πακατάτση. Είναι ο άνθρωπος που τραγούδισε στο δεύτερο δίσκο της Πυριδούλας, τον Άλλον Ντέφια και Ψόφια Κέφια. Και συνέχισε να κάνει προσωπικές δουλειές. Ήταν αυτός που με έβαλε κάτω και μου λέει «Πιάσ' την κιθάρα, Περδίκη, και τραγούδα, έχεις φωνή», ξέρεις, δηλαδή ντρεπόμουν πάρα πολύ, ξέρεις, ντραμίστας, κρυμμένος στους πιαπίνους και αυτά. Έξι, μου έδειξε ακόρτα. Μετά με ανέλαβε ο Νίκος Δόικας, που ήμασταν και συγκράτηκε στη Νέα Υόρκη, αυτός ο μπασίστας που σου έλεγα. Με τον Παύλο πάντα κάνουμε πράγματα, ξέρεις, όπως τώρα τα αγγλικά μου τα κομμάτια που έχω ξεκινήσει να κυκλοφορώ. Ξεκίνησαν από το δικό του στούντιο. Εκεί γράφτηκαν οι βάσεις. Συμπορευόμαστε. Ό,τι θέλουμε, δεν θέλουμε, είμαστε χρήσιμοι. Γράφει άλλου είδους τραγούδια. Πολύ πιο προχωρημένος σαν μουσικός. Έτσι. Είναι, δηλαδή, από την αρχή το έκανα αυτό. Ενώ εγώ ξεκίνησα να παίζω κιθάρα, δεν ξέρω, 7 ετών. Δηλαδή, ήμουν ένας δραμίστας που μάθαινε 3 ακόρδα. Οπότε. Άρα αυτούς. Και άλλους θα μπορούσα να σκεφτώ τώρα, δεν ξέρω, δηλαδή τι να σου πω τώρα. Την Ντίνα, μια τραγουδίστρια Αγγλίδα που συμμετέχει κατά σύμπτωση στα αγγλικά μου κομμάτια, αλλά είναι πλέον στο Brighton και πρέπει να πάω εκεί για να τη βρω ή να περιμένω να έρθει διακοπές στην Ελλάδα, να την πιάσω να μπει στο στούντιο όπως έκανα με τα αγγλικά κομμάτια που γράφω. Ο κιθαρίστας από ένα σχήμα New Wave, Post Wave, The Impatience που παίζαμε στη Νέα Υόρκη, είχαμε έρθει και Ελλάδα για εμφανίσεις. Αλλά πλέον ζει στη Φλόριντα, ξέρεις, δηλαδή ανά πάση στιγμή θα μπαινε σε αεροπλάνο να πάω και να παίξω μαζί του. Είναι τρομερό. Ωραία. Yes, indeed. Το ροκ, έτσι όπως το έχεις ζήσει εσύ ή έτσι όπως το έχεις καταλάβει, έτσι. Είναι μουσική, τρόπος ζωής, είναι και τα δύο. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά, είναι κάτι άλλο. Περιείχε ποτέ κάποια, ας πούμε... Μπαίνουμε στη φιλοσοφία. Ναι, κάποιες ιδέες στο ροκ ή ήταν μόνο μουσική. Ή αν είχε στο σώμα του κάποιες ιδέες εσωματωμένες, μεταφύγανε εντελώς και έγινε κάτι άλλο. Τώρα στα πάω όλα μαζί, αλλά εσύ έτσι καλώς το να μου πεις τι είναι ροκ για σένα, τι έχεις καταλάβει, τι είναι. Κοίτα, για μένα η αυθεντική έννοια της ροκ συμπλέει με την επαναστατικότητα της νέας γενιάς. Δηλαδή έτσι ξεκίνησε. Πώς ξεκίνησαν τα 60's. Ναι. Παιδιά που απέρριψαν το παλαιό σύστημα, τον τρόπο ζωής των δικών τους, δεν τους ένοιαζε το μεγάλο μάξι, η πισίνα, αυτά. Κάποιοι γίνανε και πιο, ξέρεις, πήγαν στην εξοχή, ζούσαν σε κοινόβια. Αυτό ήταν για μένα το πρώτο ροκ. Δηλαδή, κάπως ιδεαλιστικό, κάπως λουλουδάτο, κάπως παραμυθένιο. Δεν ξέρω. Ναι. Κάπως τοπικό, ας πούμε. Ήταν τοπικά κινήματα, σίγουρα. Ήταν πιο πολύ στην Καλιφόρνια εκείνη την εποχή. Και παράλληλα στο Λονδίνο γίνονταν πολλά. Ήταν μια επανάσταση, ξέρεις. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Δεν σημαίνει ότι οι μουσικοί θα ρίξουν την κυβέρνηση με τις άλπικες της Ιεριχούς. Ήταν μια κόντρα, πάντα θα υπάρχει αυτή η κόντρα, η νέα γενιά απέναντι στην παλιά γενιά. Αυτό. Απλά πιστεύω ότι με τα χρόνια έχασε την έννοιά του, σαν... την επαναστατικότητά του, ας πούμε. Σαν όρος. Και την επαναστατικότητά του, γιατί πολλά από τα σημερινά γκρουπ πιστεύω ότι θέλουν απλά να αντιγράψουν το γκρουπ που είδαμε χθες στο MTV. Ξέρεις, στο κούρεμα, με την αφέλεια, στους ήχους με τα κουτάκια, αλλά δεν υπάρχει μια κεντρική ιδέα, έτσι, δεν υπάρχει ένα όραμα, ότι, ξέρεις, το οποίο δεν είναι ότι και τότε μαζευτήκαν μουσικοί, είπαν, θα κάνουμε μια καινούργια επανάσταση, απλά, όμως, βλέπεις ότι γινόταν αυτό παράλληλα, και στον κινηματογράφο, καινούργιες ιδέες τότε, έτσι, Jean-Luc Godard, Στάνλι Κιούμπρικ, δηλαδή Φελίνι, Παζολίνι, γινόντουσαν πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Στη μόδα, η Twiggy, το miniskirt, δηλαδή γι' αυτό σου λέω ήταν η αναγέννηση για μένα τότε. Από τα μέσα των 60's και έπειτα μέχρι κάπου στις αρχές των 70's. Μετά το ροκ έγινε εμπόριο. Αυτό, τη στιγμή που μπήκε η μουσική βιομηχανία μέσα, το ανακάλυψε, είπε αυτό είναι ένα πράγμα για το πλασάρουμε. Γιατί αν ζούσες, εγώ δεν ζούσα τότε στην Αμερική, αλλά από ό,τι μου λένε δεν υπήρχαν διαφημίσεις για έφηβους, για teenagers. Δεν υπήρχαν προϊόντα να τους πουλήσουν. Οπότε διαφημίσεις ήταν για αυτοκίνητα, για ψυγεία, για την οικοκυρά, για τον εργαζόμενο που πήγαινε και γύρνα για τη δουλειά. Ξαφνικά, έχουμε κάτι να πουλήσουμε εδώ. Και εκεί λίγο μεταλλάχθηκε το ροκ, εκεί λίγο έχασε την αγνότητά του, ξέρεις, τον ιδεαλισμό του. Άρα και γκρουπ που γεννήθηκαν. Γι' αυτό θαυμάζω τον Κάπτεν Μπίφχαρτ, συγγνώμη που το 81 είπε τέλος. Τελειώνω με τη μουσική, θα γίνω ζωγράφος, γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το κάνω, δεν μπορώ να πουλιέμαι μέσα από τις εταιρείες. Δηλαδή, του βγάζω το καπέλο. Δεν ξέρω πώς μπορείς να σταματήσεις να παίζεις μουσική, γιατί για μένα είναι τρέλα, δεν μπορώ να σταματήσω να παίζω τώρα. Έτσι. Θέλει πολύ γκάτς για να το κάνεις. Αυτή ήταν η ερώτηση. Έχει να κάνει με αυτό που είπες για τον Κάπτεν Μπίφχαρτ, ότι άρα γκρουπ που γεννήθηκαν τότε και συνέχισαν, ας πούμε, μετά. Παράδειγμα, οι Stones. Οι Stones παίζουν ακόμα. Φαντάζομαι δεν μπορεί να είναι το ίδιο με τους Stones τις δεκαετίες του 60. Σίγουρα. Άντε και 70. Επιχείρηση είναι. Ναι, αυτό εννοώ. Μπορεί να ξεκίνησαν και αυτοί έτσι, ιδεαλιστικά. Μπράβο, και οι μετοχές στις μεγαλύτερες εταιρείες στα χρηματιστήρια, δεν ξέρω δηλαδή. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι η μουσική τους δεν είναι καλή. Άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Ναι, προσπαθώ πάντα να διαφοροποιώ το έργο από τον άνθρωπο. Δηλαδή, αν αυτός είναι έξυπνος και έκανε κινήσεις. Για κάτσε, ο William Burroughs, ο γκουρού των Junkies. Ξέρεις τι λεφτά είχε. Ο μπαμπάς του εφήβρε την Burroughs Adding Machine. Είχε την παντέτα. Οπουδήποτε υπήρχαν αριθμομηχανές τότε, έπαιρνε λεφτά ο μπαμπάς του Μπάρολ. Πληγώναμε σε πολλά λεφτά. Γι' αυτό είχε την ευκαιρία να κάνει ταξίδια στο Μαρόκο, στη Λατινική Αμερική, εδώ. Δηλαδή, ναι. Βέβαια, απ' την άλλη και άλλοι είχαν κληρονομήσει λεφτά, αλλά δεν έγιναν μπάρους. Δηλαδή, πρέπει να είστε κάτι. Θέλει και ένα ταλέντο, ναι. Ναι, βέβαια, αυτό εννοώ. Πολλοί κόσμος μπορεί να έχει λεφτά, ή αρκετός, αλλά δεν γίνεται κάτι τελικά. Μένει σε αυτά, ας πούμε, στα λεφτά. Κοίτα, συνήθως τα λεφτά δεν κάνουν το καλλιτέχνη. Μπράβο. Δεν βγάζουν το ταλέντο. Ναι. Οι Stones δεν είχαν πάει στην Ελβετία κάποτε να παίξουν και τους πλησιάζουν δύο τύποι φραγκάτι και τους λένε πώς μπορούμε να γράψουμε και εμείς τραγούδια σαν εσάς, έχουμε ένα group. Και τους λέει ο Keith Richards, βγείτε από το σπίτι σας, πεινάστε για μια εβδομάδα και καθίστε να γράψετε ένα τραγούδι. Γιατί οι Stones τα περάσαν αυτά. Ναι. Ξέρεις, δηλαδή, συγγνώμη, το rock ως αντικομπλίστων έρχεται από παιδιά, από λαϊκές συνοικίες, έτσι, άντε ο Mick Jagger να ήταν λίγο πιο μεσοαστός από ό,τι ήταν οι υπόλοιποι. Ο Bill Wyman άλλαζε 3 λεωφορεία για να πάει στις πρόβες των Stones, ήταν ο μόνος που, ο μπασίστερ, που ήταν και παντρεμένος, είχε και παιδί και αυτά και το σκεπτόταν αν ήθελε να μείνει. Δηλαδή, το έκανε όμως, δηλαδή, ξέρεις. Άρα πιστεύεις ότι η rock σήμερα με την έννοια που υπήρχε τότε δεν υπάρχει. Είναι κάτι διαφορετικό, ας πούμε. Σωστά. Μπορεί να είναι μια επανάληψη ήχων, ίσως. Μια... Ο όρος υπάρχει. Ο όρος. Ναι. Για να χαρακτηρίσει κάποιους ήχους, ας πούμε. Μια μουσική φόρμα, ξέρω. Ναι. Ο όρος υπάρχει. Δεν ξέρω. Δηλαδή είναι μια πολύ ευρία έννοια πλέον. Ναι. Άσε που πλέον έχουμε τόσες υποκατηγορίες. Ναι, εντάξει. Που πλέον έχει μπερδευτεί πολύ το πράγμα, ξέρεις. Ναι. Τώρα που το συζητάμε αυτό, θα μπορούσε να πει κάποιος, ας πούμε, ότι μετά τη δεκαετία του 60, ότι μια αναγέννηση. Πώς να σου πω, της ροκ άποψης εντός εισαγωγικών ή εκτός ήταν το πανκ. Αυτή του αισθήματος που έγινε το ροκ. Είναι η επόμενη γενιά που σου λέγα πριν. Ναι. Καινούργια παιδιά που έπρεπε να επαναστατήσουν και το πανκ το αληθινό και από τη Βρετανία, όχι από την Αμερική. Ναι. Παιδιά της εργατικής τάξης που τα είχαν πάρει με τη Θάτσερ και τη συντηρητική της πολιτική. Υπήρχε λίγο καθοδήγηση γιατί μην ξεχνάς ότι οι Sex Pistols. Το McLaren τώρα. Ναι, αντινόντουσαν στην ποτίκη του Μακλάραν, τους είπε βάλτε τις παραμάνες, βάλτε τα σχισμένα πατελόνια. Ναι. Υπήρχε λίγο, εντάξει. Εντάξει, βέβαια υπήρχαν άλλα γκρουπ που δεν ήταν πιο ουσιαστικά πολιτικοποιημένα. Εντάξει, γιατί οι Sex Pistols, κατά τη γνώμη μου τώρα, ταπεινή γνώμη, δεν ήταν αυτό που θα λέγεις ένα πολιτικοποιημένο punk group. Υπήρχαν, ξέρω εγώ, οι Clash. Υπήρχαν άλλοι, ξέρω, οι Exploited. Υπήρχε μια σκηνή που ήταν πιο... Η Clash ήταν η αγαπημένη μου. Ναι. Ήταν και καλή μουσική. Ήταν και καλή μουσική, ναι. Γι' αυτό τσακώνω με πολλούς φίλους που μου λένε για birthday party, για Sex Pistols. Συγγνώμη, έχοντας μελετήσει 10 χρόνια John Bonham, ξέρω εγώ, και δεν ξέρω εγώ τι, δεν μπορούσα να ακούσω τον τράνο του Sex Pistols να φεύγει έξω σε κάθε αλλαγή. Δηλαδή, εντάξει, βέβαια, η birthday party που ανέφερε είναι άλλο κεφάλαιο. Το John Lydon τον εκτίμησα πάρα πολύ. Μετά... Και τον είδα σε συναυλία με Public Image Limited. Εκπληκτικός. Και ακόμα τον λατρεύω τον John Lydon. Άρα έχει αυτή την τρέλα που μου αρέσει. Δεν ήταν τυχαία η τρέλα του. Απλά σαν group Sex Pistols ήταν ένα πράγμα για μένα. Ξέρεις, λίγο comics. Κατάλαβα. Θέλω να μου πεις λίγο την άποψή σου για την εγχώρια rock σκηνή. Όπως την έζησες εσύ στο παρελθόν. Αλλά και σήμερα, αν πιστεύεις ότι υπάρχει μια εγχώρια rock σκηνή. Πες μου, άμα είναι πρώτα για το παρελθόν, όπως το έζησες εσύ, πώς ήταν τα πράγματα, ξέρω εγώ. Εντάξει, μου ανέφερες ήδη κάποια πράγματα, αλλά πώς το βλέπεις εσύ, ότι υπήρχε τότε, ας πούμε. Ένιωθες ότι ανήκεις, ας πούμε, σε μια κοινότητα. Το τότε που αναφέρατε. Το τότε, στο 1930. Όχι, ρε παιδί μου. Πότε ήσουν, 70, 80. Στην ελληνική rock σκηνή, ωραία, ναι, το 80. Ωραία. Πώς εσύ ένιωθες ότι ήσουν, ας πούμε, σε μια κοινότητα, ότι ανήκες στη rock κοινότητα, ότι υπήρχε κοινότητα στην Ελλάδα rock? Το ένιωθα αυτό, ναι. Γιατί υπήρχε πιο αγάπη από τους μουσικούς, πήγαινε ο ένας στη συναυλία του άλλου. Δεν υπήρχε τόσο, ξέρω, καταρχάς δεν υπήρχε MTV, έτσι, δεν υπήρχε βίντεο. Και η σκηνή, όταν πρωτοξεκίνησα, εγώ τουλάχιστον ήταν στην πλάκα. Όχι στα εξάρχεια ή ξέρω στο γκάζι κλπ. Εκεί ήτανε. Μέχρι που αποφασίζουμε και διατάζουμε και τα κλείσαν και αφήνουν μόνο τα μπουζούκια. Υπήρχε η Λίδρα, το TK's, το Tiffany's. Δηλαδή κάναμε διάλειμμα από τη Σπυριδούλα, πηγαίναμε να ακούσουμε τι κάνουν μουσικές ταξιαρχίες στη Λίδρα και ούτω καθεξής. Ήταν ωραία. Υπήρχε ένα πνεύμα της ομαδικότητας ακόμα. Αυτό μου άρεσε. Μου άρεσε. Δεν είναι κάτι που το βλέπεις συχνά σήμερα, αυτή την ομαδικότητα. Νομίζω, δεν ξέρω. Ναι, εύχομαι να με διαψεύσουν τα νέα παιδιά. Ναι. Σήμερα ακούς πράγματα από την ελληνική ροκ σκηνή. Από την ελληνική ροκ σκηνή. Ναι, από την εγχώρια. Ποια είναι η ελληνική ροκ σκηνή? Υπάρχουν συγκροτήματα αρκετά. Υπάρχουν. Δεν εννοώ τρύπες, ξύλινα σπαθιά κτλ. Γιατί αυτά τώρα πλέον θεωρούνται μια γενιά πριν. Τα ξύλινα σπαθιά μου αρέσαν. Σου αρέσαν. Οι τρύπες, μια που τους ανέφερα. Μου αρέσει το τρένο πάρα πολύ. Ίσως επειδή το έχω παίξει και με ένα γκρουπ με διασκευές. Ωραίος και ο Αγγελάκας. Και αυτός τον θεωρώ αυθεντικό άνθρωπο στις απόψεις του. Εξάλλου μην ξεχνάς ότι ζούμε την εποχή της γυναίκας. Νομίζω ότι έφτασε και αυτό καιρός ήταν έτσι. Η Τζόρτζια, μπλε, η Μόνικα, όσο και αν σ' αρέσει ή όχι. Την προτιμούσα στα ντέμο της που ήταν ακόμα πιο ακατέργαστη. Υπάρχουν, ξέρεις, γίνονται πράγματα. Ναι, όχι, αυτό σημαίνει ότι γίνονται. Απλά δεν ξέρω γιατί γίνονται. Ο καθένας προσπαθεί να προβάλλει τον εαυτό του. Επίσης βλέπω ένα κόλλημα στις διασκευές και τις γνωστές διασκευές. Αυτό που ο Ζήλος κάποτε σε ένα τρομερό άρθρο ονόμασε ηχητική ασφάλεια, ο Αργύρης Ζήλος, που τον εκτιμώ πάρα πολύ στις απόψεις του. Το ονόμασε αυτό ηχητική ασφάλεια. Πάμε σε ένα κλαμπ να ακούσουμε τα τραγούδια που ξέρουμε ήδη από το σπίτι μας. Πάμε σε ένα μπαρ να ακούσουμε το DJ να μας παίζει πάλι το Wild Thing, το Sweet Home Alabama ή δεν ξέρω τι, ή ποιο είναι τώρα της μόδας κομμάτι, δεν ξέρω, Miley Cyrus. Δηλαδή, δεν πειραματίζονται. Θέλω να δω τους Έλληνες μουσικούς να πειραματίζονται, πραγματικά να πειραματίζονται. Πως πήγα Νέα Υόρκη και βρέθηκα στο μέλλον, δεν ήταν ένα ταξίδι γεωγραφικό, πήγα 10 χρόνια μπροστά. Άκουσα τις μουσικές στη Νέα Υόρκη που θα άκουγε ο υπόλοιπος πλανήτης μετά από 5 χρόνια, ξέρω εγώ τι. Television, για παράδειγμα. Την Πάτη Σμιθ, τον Φρεντ Φρίθ, Βρετανό, ο οποίος είχε εγκατασταθεί στην Νέα Υόρκη εκείνη την εποχή. Δηλαδή, Sonic Youth σου άρεσαν τώρα που είσαι? Μου άρεσαν, δεν με συγκινούσαν όμως. Δεν με άγγιζαν εδώ. Μου άρεσαν στις κιθάρες τους, αλλά δεν ταυτίστηκα τόσο πολύ μαζί τους, ξέρεις. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, θα ήθελα να δω την ελληνική ροκ σκηνή, και αυτό το λέω από 60s, 70s, 80s και αυτά, να βγάλει κάτι δικό της. Δηλαδή, γίνονται οι Cream στα 60s και ο Jimi Hendrix, εμφανίζονται οι Σόκρατες εδώ. Γίνονται οι Sex Pistols, εμφανίζεται το αδιέξοδο εδώ. Και οι, δεν ξέρω, Punks Romana και δεν ξέρω ποια άλλα γκρουπ ήταν εκεί. Και η γενιά του House, που ήταν ιδιαίτερο γκρουπ. Ναι, Punks Romana. Είμαστε πολύ εφευρετικοί σε ονόματα, ας πούμε μου αρέσουν οι Last Drive σαν όνομα. Μου αρέσουν οι Deus Ex Machina σαν όνομα. Όχι, είναι καλά γκρουπ πάντως αυτά. Δεν λέω. Έχουν μια προσωπικότητα. Δεν λέω, αλλά περίμενε. Γιατί πάντα πρέπει να περιμένουμε το επόμενο κύμα από τη Βρετανία ή από την Αυστραλία, που είναι και Αυστραλία τώρα μες στο παιχνίδι, ενώ παλιότερα ήταν με 2-3 γκρουπ, ή από την Αμερική. Δηλαδή, γιατί δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε κάτι και να ξαφνικά να ακούσουμε τον υπόλοιπο πλανήτη? Γιατί είμαστε πάντα. Εντάξει, είναι και μικρή αγορά εδώ. Τι θα πει μικρή αγορά? Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι ο Αγγελάκας... Συγγνώμη, η Γερμανία έχει τεράστια αγορά. Έβγαλε ολόκληρη σκηνή, έχεις ακούσει Κράτρο, Καν, Αμοντούρ, στη συνέχεια Kraftwerk, σε πιο ηλεκτρονικά πράγματα που επηρέασαν την δίσκο. Δηλαδή, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς που να πούμε αυτό είναι. Αυτό είναι κάτι καινούριο, δεν το έχει ακούσει ο υπόλοιπος πλανήτης. Η Τζαμαϊκά είναι μεγάλη αγορά, φτωχαδάκια είναι εκεί πέρα. Σε τσίγκινα σπίτια ζουνε και ξαφνικά. Τους αγκάλιασε όλος ο πλανήτης, κάναν κάτι δικό τους. Δεν είπαν θα την γράψουμε τους Stones, δεν είπαν θα την γράψουμε τον Miles Davis, είπαν θα κάνουμε, ή δεν το είπαν καθόλου. Απλά κάναν αυτό που κάνανε στην καθημερινή τους μουσική. Δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό. Ούτε εγώ. Γιατί δεν έγινε αυτό στην Ελλάδα. Ούτε εγώ. Υποψιάζομαι κάποια πράγματα, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι είναι. Απλά θέλουμε τις εύκολες λύσεις πιθανόν οι Έλληνες. Τις γρήγορες λύσεις. Κάποτε πήγα στο Μοναστηράκι και είδα blue jeans ονόματι Lou Reed. Μου ήρθε να τα κάψω όλα. Ρε φίλε, βγάζεις blue jean ελληνικά. Τα είδα. Ετικέτα Lou Reed. Ξέρεις. Είδα μπαρ ονόματι Imagine. Δηλαδή το τραγούδι του Lennon. Ναι. Γιατί παίρνεις την εύκολη λύση που την ξέρει όλος. Με το Imagine θα πιάσουμε όλο όλη την παλατεία. Βγάλε μου κάτι καινούριο. Να σου βγάλω το καπέλο. Αυτό. Ναι, κατάλαβα πώς το εννοείς. Μπλα. Ωραία. Cheers. Υγεία. Λες ότι παίζεις ευγενικό ροκ. Τι σημαίνει αυτό? Έτσι το λέω για μένα, γιατί έχω την τάση να μην φωνάζω πολύ. Να μην φωνάζω. Συνήθως οι Έλληνες τραγουδιστές έχουν καλή και δυνατή φωνή. Εγώ είμαι λίγο πιο χαμηλών τόνων. Αυτό είναι όλο, τίποτα άλλο. Okay. Ο πρώτος προσωπικός σου δίσκος ήταν στα ελληνικά. Σωστά. Νομίζω, ναι. Ο δεύτερος, που είναι EP, είναι στα αγγλικά. Γιατί έγινε αυτή η αλλαγή, για κάποιο λόγο, το σκέφτηκες κάπως? Σου πάνε πιο πολύ τα αγγλικά, πιστεύεις? Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι σου πάνε περισσότερο. Και εγώ τα γουστάρω. Όλα τα τραγούδια σχεδόν, ακόμα και αυτά που είναι στο ελληνικό δίσκο, είναι γραφτεί στα αγγλικά. Τα περισσότερα έχουν έρθει από Νέα Υόρκη. Τα κουβαλάω και οριμάζουν σιγά σιγά μέσα μου, δεν βιάζομαι. Τα αφήνω να προσθέσω ιδέες και αυτά. Βρέθηκα στην Ελλάδα, άρχισα λίγο να βρίσκω στίχους. Καμιά φορά μόνος μου, καμιά φορά με τη βοήθεια ανθρώπων όπως ο Παύλος Βακατάσης, η Ελίνα Φεντάκη. Και υπήρχαν, ξέρεις, εξίσου, δηλαδή και αγγλικά και ελληνικά. Έτυχε να βρεθώ στο στούντιο του Νίκου Τριανταφυλλίδη, ο γιος του Χάρη Κλίν, που είναι και σκηνοθέτης κλπ. Γνωριστήκαμε κάποια εποχή, μου άρεσε το στούντιό του. Ο λόγος που πήγα εκεί ήταν ο Σκάι Σάξον, που είχε έρθει για συναυλίες στο Γκαγκάριν, που το... Συνεργαστήκατε. Ναι, που το μανάτζερ ο Νίκος Τριανταφυλλίδης τότε. Και τελείως τυχαία, είναι αυτό που σου λέγα πριν, κισμέτ. Περπατάω μια μέρα στο Κολονάκι και βρίσκω μπροστά με τον Σκάι Σάξον με τον κιθαρίστα του, που έχει φύγει το group μετά τη συναυλία και έχουν μείνει αυτοί οι δύο εδώ, για να διαθετήσουν κάποια οικονομικά, τους άρεσε και η Αθήνα. Και πώς τους πλησιάζω, μου λέει χρειαζόμαστε ντραμίστα. Λέω παίζω ντραμ. Και βρισκόμαστε εκεί να γράφουμε. Υπάρχει ένα ολόκληρο άλμπουμ με Sky Saxon που ακόμα περιμένω να δω αν θα βγει ποτέ. Μου άρεσε το στούντιο, μιλάμε με τον ηχολήπτη. Είχα κάποια λεφτά στην άκρη τότε. Βάζουμε μπρος στο ελληνικό άλμπουμ. Δηλαδή για 3 τραγούδια πήγα να κάνω κάτι σαν demo. Πριν το καταλάβα, έπαιξε και ο κιθαρίστας του Sky Saxon από τους καινούριους Seeds. Πριν το καταλάβω, άρχισα να φωνάζω μουσικούς, τσέλο, κιθάρα, πλήρω. Και βγήκε αυτό το πράγμα, ξέρεις. Ήταν ένα πείραμα. Δεν ήταν ότι πήγαινα για ένα άλμπουμ. Βγήκε. Δηλαδή έγινε. Ξέρεις, τα κατάφερα. Έπρεπε να μάθω πώς να κάνω ένα άλμπουμ μόνος μου. Γιατί δεν μπήκαμε μπάντα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Πρέπει να χτίζεις. Και αυτή την εμπειρία τη χρησιμοποίησες στα αγγλικά κομμάτια που δούλεψα πιο γρήγορα. Ξέρεις, τούβλο με τούβλο. Χτίζοντας, ξέρεις. Ωραία. Άρα εξ αρχής, μάλλον ήταν η πρόθεσή σου να... ο αγγλικός τύπος. Κάπως έτσι το κατάλαβα. Ναι, απλά είπα Ελλάδα είμαι, ας βγουν από τη μέση στα ελληνικά κομμάτια και σε όποιον αρέσουν και συνεχίζω μετά με τα αγγλικά. Ωραία. Υπάρχει ακόμα το group Φούστα της Ρεβέκας? Θεωρητικά ναι. Ωραία. Ακόμα και αν δεν υπάρχει, θες να μου πεις πώς προέκυψε αυτό το όνομα, η ονομασία του group Φούστα της Ρεβέκας? Απλή ιστορία. Είχα κλείσει live Μάλλον με πήραν από το μικρό μουσικό θέατρο, γιατί ξέραν ότι ήθελα να παίξω εκεί. Ήταν μια ωραία πειραματική σκηνή που μου άρεσε πάρα πολύ στο μικρό μουσικό θέατρο. Αυτά που λέγαμε για Νέα Υόρκη πριν κλπ. Κάποια πράγματα καινούργια τα άκουγα εκεί που δεν ακούστηκαν πιο πολύ έξω από το κουκάκι. Και μου λένε με τι όνομα θέλεις να εμφανιστείς. Εγώ ήθελα όνομα σχήματος, δεν ήθελα ξέρεις, με το όνομά μου. Τέλος πάντων, υπήρχε μια κοπέλα τότε η Ρεβέκα, ήταν η φούστα της πάνω στον καναπέ, τη βλέπω μπροστά μου και του λέω η φούστα της Ρεβέκας. Τόσο απλά. Δεν κρύβεται τίποτα πίσω από αυτό, είναι τόσο... Όχι. Ούτε καν Εβραία ήταν. Τώρα, μάλλον είναι δύσκολη ερώτηση αυτή, αλλά θέλω να μου απαντήσεις όσο πιο σύντομα γίνεται, γιατί μάλλον έχει... Σχετίζεται με την ταχύτητα η απάντηση. Δεν είναι τηλεπαιχνίδι, μην το βλέπεις έτσι. Αλλά άμα να φέρω ταχογράφο. Όχι. Άμα ρωτήσει κάποιον μουσικό, σε όσους έχω κάνει αυτή την ερώτηση, συνήθως το σκέφτονται πολύ. Κάντο άμα θες, αλλά οκ. Τι κερδίζω να απαντήσω γρήγορα? Δεν έχω ιδέα. Θα το βρούμε μετά. Ποιους μουσικούς θα επέλεγες για να φτιάξεις την τέλεια μπάντα? Είδες, να το. Να σου πω πάλι ζωντανούς ή πεθαμένα? Ό,τι να είναι. Ζώντες και νεκρούς. Μάλλον με τους πεθαμένους είναι δύσκολο, πρέπει να περιμένω. Τι είναι για σένα η τέλεια μπάντα? Αντιστρέψουμε τους φόδους. Για μένα? Όχι, εγώ δεν απαντάω, εσύ απαντάς. Εγώ έχω στο μυαλό μου τέλειες μπάντες. Χωρίς να μπορώ να σου εξηγήσω γιατί είναι τέλειες. τι έχει ο κάθε μουσικός. Αλλά επειδή εσύ είσαι μουσικός. Όπου θα έπαιζα τι εγώ, για να ξέρω. Εσύ δεν θα έπαιζες τίποτα, απλά θα ήθελες να τους παρακολουθήσεις. Να δεις αυτή την μπάντα φτιαγμένη και να τους δεις μια φορά live να παίζουν. Α. Μουσικός μεν, αλλά θεατής. Φαντασιακή μπάντα, ας πούμε, που υπάρχει μόνο στα χαρτιά. Ναι, 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 δεν είναι. Όχι υπαρκτή. Καλή ερώτηση. Οκ. Ρόμπιν Φόρντ, κιθάρα. Γούτερ Χούτεν, καλά το λέω το όνομά του. Νομίζω, ναι. Ξέρεις, από τους Bella Flock. Ναι, νομίζω σωστά το λέω. Πρέπει να έχει ολλανδική καταγωγή. Αυτός μου αρέσει πάρα πολύ σαν βασίστας. Πλήκτρα, αν ζει ακόμα τον κιμπορντίστα των Soft Machine. Δεύτερο κιθαρίστα των Terje Riptal από την Νορβηγία. Γράφει για την ECM, ένας εκπληκτικός κιθαρίστας με... Για την jazz εταιρεία, εννοείς, την ECM, που έχει γράψει Keith Jarrett, ο Pat Metheny στις αρχές, Egberto Gismonti. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τόνος του Terje Riptal, είναι εκπληκτικός. Κάνει την κιθάρα να μιλάει, με sustain τύπου Jeff Beck, αλλά και τρέλα τύπου Jimi Hendrix, αλλά και πιο jazz περάσματα. Μας έμεινα νομίζω τραγουδιστής και drummer. Drummer, η πιο δύσκολη ερώτηση. Πρέπει να έχει και τραγουδιστή, δεν μπορεί να είναι instrumental. Εντάξει, ας μην έχει, ας είναι instrumental, ναι. Κοίτα, τραγούδι θα μ' άρεσε, επειδή μου αρέσουν οι ρατήσιες γυναικείες φωνές, θα μ' άρεσε η Λόρι Κάρσον. Λόρι Κάρσον είναι μια Αμερικανίδα, έχει τραγουδίσει με τις Golden Palomino, Bill Laswell, Νίκης Κοπελίτης, μια νεοργέζικη σκηνή. Έτσι, ψιθυριστή φωνή σχεδόν, μου αρέσει πάρα πολύ η αντιμετώπιση της. Drums τώρα τι να σου πω, είναι πάρα πολύ drums. Εκπαίζουμε. Το drummer των Radiohead. Το drummer των Radiohead. Ωραία. Άργησες, οπότε δεν κερδίζεις τίποτα. Όχι ότι θα κερδίζεις, αλλά λέμε τώρα θεωρητικά μιλάμε. Έχασα τίποτα. Όχι, ούτε έχασες γιατί θεωρητικά θα κέρδιζες. Οπότε θεωρητικά χάνεις κιόλας. Αφού πρόκειται για θεωρητική μπάντα, έτσι. Ωραία. Ποιο θεωρείς ότι είναι το σημαντικότερο προσόν σου ως μουσικός και ποιο πιστεύεις ότι σου λείπει σημαντικά και θα ήθελες να το διαθέτεις, αλλά δεν το διαθέτεις? Στα drums πιστεύω ότι έχω καλό χρόνο και άλλοι μου το είπαν δηλαδή. Και τα ανακάλυψα όταν πήγα να γράψω και με μετρονόμο, γιατί πλέον όλες οι ηχογραφίες σήμερα γίνονται με μετρονόμο. Απλά παίζω λίγο behind the beat που λένε, δηλαδή ξέρεις, όχι ακριβώς πάνω στο μετρονόμο, μπορείς να παίζεις in front of the beat, όπως έπαιζε ο drummer των Police, λίγο το σπρώχνει το κομμάτι συνέχεια, αλλά είναι σταθερός δηλαδή. Κάθε χτύπημα είναι εκεί, αλλά είναι λίγο μπροστά από τους τόνους. Και ίσως λίγο περισσότερη τεχνική, αλλά είμαι λίγο τεμπέλη στη μελέτη στον drums. Και θα ήθελα να ξέρω λίγο παραπάνω ακόρδες στην κιθάρα, να εμπλουτίσω το ρεπερτόριό μου. Δηλαδή τον τρόπο γραφής κομματιών. Αν ακούσεις πώς γράφει ο John Lennon, κάτι έκτες που βάζει μέσα, κάτι ενάτες, κάτι σε ένα πέρασμα αυτό που κάνει όλη τη διαφορά, ξέρεις, στο Jealous Guy, τέτοια πράγματα. Εγώ είμαι άνθρωπος των κομματιών των τριών ακόρντων. Μέχρι άντε να παίξω και καμιά εβδόμη. Εντάξει, και Ramones ήταν των τριών και τεσσάρων ακόρντων, αλλά για μένα ήταν φοβερό γκρουπ. Ήταν καλή. Θα ήθελες, δεν ξέρω αν έχεις ασχοληθεί. Αν δεν έχεις ασχοληθεί, θα ήθελες να ασχοληθείς με μουσική για θέατρο ή κινηματογράφο? Έχω κάνει μουσικές επενδύσεις, αλλά επιλογές περισσότερο. Ναι, δηλαδή, θες να μου πεις, σε τι, πού, πώς? Φερπή είναι από το σχολείο κιόλας. Είχα συμμαθητή τον Γιώργο Μαργαρίτη που μετά ευδοκίμησε στο θέατρο ο σκηνοθέτης. Γιάννη Μαργαρίτη, συγγνώμη. Άλλος ο Γιώργος Μαργαρίτη. Θυμήθηκε στο Λαϊκό ΑΕΔΟ, μάλλον. Έχω καιρό να αναφέρω το όνομά του αυτό. Και είχα κάνει τις μουσικές επιλογές εγώ τότε, ξέρεις, από τη δισκοθήκη μου, γιατί πάντα έχω μια δισκοθήκη που είναι το σημείο αναφοράς για μένα. Και Έκανα και μοσχές επενδύσεις σε διαφημίσεις, για τον Γιάννη Τυπάλδο, τον σκηνοθέτη, για τη Στέφη Films, πάλι τη δισκοθήκη μου, ξέρεις. Αν και έπαιξα ντραμ σε ένα διαφημιστικό της Heineken. Ποιο ήταν το επόμενο σκέλος της ερώτησης? Για θέατρο και για κινηματογράφο. Κινηματογράφο δεν είμαι. Δεν γράφω soundtrack. Ο φίλος μου Άκης Δαούδης γράφει soundtrack. Με φώναξε μάλιστα στην τελευταία ταινία του Κωνσταντίνου Γιάνναρη. Man at Sea νομίζω λέγεται. Και έπαιξε στο κεντρικό θέμα της ταινίας, drums, όπου ήδη είχε βάλει ένα αριθμό με drum machine, αλλά έλειπε το ζωντανό στοιχείο. Και έπαιξα πάνω και τα συνδύασε και είχε μεγάλη διαφορά. Έτσι, γκρουβάρι ξαφνικά το κομμάτι γίνεται, αποκτά άλλη διάσταση. Δηλαδή σαν μουσικός περισσότερο, παρά σαν μουσικός. Δεν έχω και τα μηχανήματα, δεν έχω δηλαδή το know-how να επεξεργάζομαι. Ναι, αν σου λέει όμως κάποιος, ρε Άκη, θέλω να γράψει μουσική, γυρνάω αυτή την ταινία, θέλω να γράψει, θα το έκανες? Ξέρω τι θέλει, αν ήταν παλαιομοδίτης της εποχής Φίνος Φιλμ που υπάρχει ένα κυνηγητό με το Βέγκο και ακούσει ένα solo drum σε 10 λεπτά, εντάξει. Όχι να παίξει ως drummer, ως να συνθέσεις ένα soundtrack. Να σου πει, εμένα μ' άρεσαν οι δίσκοι σου και θέλω να το κάνουμε μαζί αυτό. Το προσπαθούσα. Το προσπαθούσες. Ναι, αλλά δεν έχω τόσες γνώσεις. Δεν έχει σημασία, αυτό είναι, θα του άρεσε προφανώς για να σου το πει. Εντάξει. Αν του άρεσε αυτό που κάνει, θα το ήθελε. Εντάξει. Ωραία. Υπάρχουν πράγματα που σε έχει διδάξει μουσική? Να είμαι υπομονετικός. Υπομονετικός. Η μουσική είναι περίεργη κάστα. Ναι. Το να μπλέκεις με ένα συγκρότημα, σαν να μπλέκεις με καινούργια οικογένεια. Ειδικά αν υπάρχουν και γυναίκες μέσα. Έχω δει πάρα πολλά. Πρέπει να κάνεις τρομερή υπομονή. Και πειθαρχία φαντάζομαι. Ναι. Τρομερή υπομονή. Που δεν τα είχες πριν, ας πούμε, και τα μάθες με τη μουσική περισσότερο. Ή τα είχες και... Κάποια μετά με τον πατέρα μου. Ναι. Αλλά κυρίως με τη μουσική άμαθα να... Ξέρεις. Καταρχάς είμαι από τους λίγους ντράμερς που δεν κάνουν φασαρία όταν σταματάει ένα τραγούδι. Που δεν παίζεις έτσι μόνος. Οι άλλοι θέλουν να κουβεντιάσουν το επόμενο ακόρδο που θα ξέρεις το κομμάτι αυτά. Και ακούς ξαφνικά έναν τύπο από πίσω να παίζει. Είναι ό,τι χειρότερο πιστεύω για μένα. Οπότε κάθομαι εκεί, λύνω τις χορδές κιόλας να μην συντονίζονται με οτιδήποτε άλλο παιχτεί εκείνη τη στιγμή και περιμένω. Και περιμένεις. Θέλω να μου πεις ποια θα ήταν η συμβουλή σου σε κάποιον που θα ήθελε να ασχοληθεί με τη μουσική. Να ασχοληθεί, εννοώ σοβαρό να ασχοληθεί. Σοβαρά, τι σημαίνει σοβαρά? Σοβαρά σημαίνει να μην θέλει να γίνει, ας πούμε, ο επόμενος Πάνος Κιάμος. Αυτό είναι σοβαρά. Γιατί αυτός ασχολείται με τη μουσική σοβαρά με έναν άλλο τρόπο. Που θεωρώ ότι δεν είναι μουσική, ας πούμε. Είναι ένα άλλο πράγμα. Είναι, δεν ξέρω τι είναι, αλλά δεν είναι μουσική. Τι να πω. Δεν ξέρω. Ό,τι θες. Είναι ένα μικρόβιο η μουσική. Άμα το έχεις μέσα σου, το έχεις μέσα σου. Τι θα πρέπει να προσέξεις, ας πούμε? Δεν εννοώ για τα μουσικά κυκλώματα, εννοώ ως μουσικός. Κοίτα, καταρχάς να προσπαθεί να παίζει πάντα με μουσικούς που είναι λίγο καλύτεροι από αυτόν. Να προσπαθεί να απορροφά πράγματα, να μαθαίνει. Δεν ξέρω τώρα. Αν μιλάς επαγγελματικά, αν θέλει να το κάνει επάγγελμα, ίσως με τα σημερινά δεδομένα να πρέπει να πάει σε μια μουσική σχολή. Άλλοι πάνε στο Berkeley τώρα. Και επιστρέφουν, ξέρεις, διαβάζοντας παρτιτούρες και λοιπά. Έχεις χρηματίσει και DJ, έτσι, DJ μετρονόμος, ήταν το προσωνύμιό σου. Ναι, όχι όμως club DJ, ξέρεις, ναι, techno rave. Ναι. Είναι μια άλλη σκηνή τελείως, δεν έχω τη δισκοθήκη για αυτό. Θέλω να μου πεις... Τραγούδια από τη δισκοθήκη μου, συνήθως κάνω αφιερώματα, ξέρεις, African Night, 60's Night, New Wave, δηλαδή τέτοια πράγματα. Και είχα κάνει και 3 χρόνια στο Rock Cafe, είχα μια εκπομπή. Ως παραγωγός. Ναι, Σαββατοκύριακα, μεσάνυχτα με 3, μ' άρεσε αυτή η ώρα. Την καλή εποχή του Rock Cafe, ήταν ο Μάκης Μιλάτος, Θάλια Καραμολέγκου, Χρήστος Δασκαλόπουλος, Αργύρης Ζήλος, υπήρχαν άνθρωποι γνώστες τότε, ξέρεις. Και πηγαίναμε εκεί με τη δύναμη της δισκοθήκης μας. Δεν πηγαίναμε, ξέρεις, όπου υπήρχε ένα playlist και σου λέει αυτά τα 20 κομμάτια θα παίζεις όλη μέρα, που συμβαίνει στους περισσότερους σταθμούς, ξέρεις. Τώρα έχεις ακούσει τελευταία Rock FM, μια που τον ανέφερες? Ακούω που και που, περισσότερο CD ακούω στο ράδιο. Βάζω λίγο Red FM, βάζω λίγο Rock FM, βάζω λίγο δεν ξέρω τι. Τώρα δεν υπάρχει Rock FM. Δηλαδή ουσιαστικά κατά τη γνώμη μου ο σταθμός έχει πεθάνει. Αυτά που βάζει είναι... Δεν ξέρω πώς να τα χαρακτηρίσω. Ούτε ξέρω σε ποιον ανήκει ούτε τίποτα. Ναι, όχι, απλά... Θυμάμαι την εποχή της αλλαγής που όλοι φεύγαν σιγά σιγά. Μετά με ρωτάς τι απέγινε το ροκ. Και ως DJ έπαιζες αναλόγως του χώρου που θα βρισκόσουν ή είχες και στο μυαλό σου πάντα κάποια συγκεκριμένα κομμάτια κολλημένα που θα τα έπαιζες έτσι κι αλλιώς? Δηλαδή μπορεί να έχεις 3-4 κομμάτια που θα τα έπαιζες από το χωροστάσιο, λέμε τώρα, μέχρι δεν ξέρω εγώ πού, ας πούμε, μέχρι το μπούζ, ας πούμε. Μπορεί να παίζεις 3-4 που ήταν στάνταρ για σένα. Είχα κάποια αγαπημένα μου, προσπαθούσα να συνδυάζω το γνωστό με το λιγότερο γνωστό. Αυτά που είχα φέρει εγώ από τη Νέα Υόρκη, Φερρυππίν, ή που είχα ανακαλύψει περίεργα δισκάδικα στην Αθήνα, ώστε να μην είναι μια βραδιά με τελείως άγνωστα κομμάτια για όλους, αλλά να μην είναι και μια βραδιά με, ξέρω, άντε άλλη μία από τα ίδια. Αλλά πάλι από τα γνωστά συγκροτήματα δεν διάλεγα, ξέρω, Φερρυππίν, από τους Strokes, έχουν αποκριδισκωθεί, γιατί να ξαναπαίξω το Wild Thing. Ξέρεις, θα παίζα το Love is all around, και αυτό έγινε γνωστό. I can't control myself, αυτό. Παραδείγματος χάρη, σου λέω. Ναι, κατάλαβα. Και οι αγαπημένες μου στιγμές ήταν όταν ερχόντουσαν 18-19 και μου λέγανε τι είναι αυτό το κομμάτι που ξέρεις. Και χαιρόμουν, έβλεπα παιδιά που το καλό είχα το ξεχωρίζαν. Και ξέρεις, ακούγανε MTV όλη μέρα, σου λέει, ό, τι είναι αυτό. Και σου λέει, αυτό είναι Birds, από αυτό το δίσκο. Τραγουδούσε εκείνος και αυτό. Και το σημειώνανε. Πάνω το χρόνο. Μ' άρεσε αυτό. Ωραία. Αγόρια σου επιτοπλίστων. Αγόρια. Τα κορίτσια στην Ελλάδα έχουν ένα πρόβλημα. Δεν ψάχνονται τόσο πολύ. Συνήθως συμβαδίζουν με τα γούστα του φίλου τους. Α, κατάλαβα τι είναι. Δηλαδή, αν ο φίλος τους ξαφνικά προκύψει heavy metal, θα πάνε και αυτές σε μια metal συναυλία. Συνήθως, εντάξει, δεν ισχύει βέβαια. Ναι, εντάξει, με εξαίρεση κάποια πανκιά που ξέρω στα Εξάρχεια, δεν είναι τόσο φανατισμένα. Δεν ξέρω. Συγγνώμη, δηλαδή, στην Νέα Υόρκη πήγαινα να περίμενα στη σειρά για να αγοράσω εισιτήρια για συναυλία King Crimson και έβλεπα τη συμμαθήτριά μου από το κολέγιο, την Ιταλοαμερικάνα, μόνη της, της λέω τι κάνεις εδώ, λέει, θα πάμε να δούμε με τις φίλες μου King Crimson. Πες μου πόσες Ελληνίδες θα πάνε στη Lady Gaga να περιμένουν και πώς θα πηγαίναν στους King Crimson ή στα Frank Zappa αν ζούσε και ερχόταν εδώ. Αυτό θέλω να σου πω. Έφερες για παραδείγματα εντελώς. Ναι, δυστυχώς περίμενα θα έχει αλλάξει αυτό το πράγμα γιατί έφυγα από μια Ελλάδα πολύ γκρίζα και γύρισα και ακόμα είναι λίγο όχι γκρίζα, μπαράκια χαχαχούχα, αλλά ξέρεις το να πηγαίνεις να ακούσεις μουσική σε μια συναυλία είναι άλλο πράγμα το που πηγαίνεις να δεις ένα υπερθέαμα. Ναι, εντάξει, σωστό είναι αυτό. Και οι Ελληνίδες όσο επιτοπλίστων δεν το κάνουν αυτό. Αλλά πάνε και κοπέλες σε συναυλίες. Δηλαδή, εγώ συναντάω κοπέλες μόνες τους ή κοριτσοπαρές. Δεν είναι, ας πούμε, στάνταρ ότι θα πάει άλλη με το αγόρι της επειδή το αγόρι της την επηρεάζει. Ναι, γιατί είναι ωραίο αγόρι ο Nick Cave και πήγα να δούμε τον Nick Cave. Ο Nick Cave όμως κάτσε τώρα γιατί είναι από τις μεγάλες μου αγάπες, αξίζει ως μουσικός. Φυσικά αξίζει. Εντάξει. Τώρα ωραίο αγόρι δεν είναι πλέον. Ναι, και πήγαμε να πλακωθούμε στο Τεκατάνης μια μέρα, τέλος πάντων. Με τον Γκέιβ. Ναι. Παλιά λες τώρα, δεκαετία 90 κάπου. Ναι, που πηγαίνανε εκεί τα κόμματα τη συναυλία. Να πλακωθείτε γιατί, για να ενδιαφέρον είχε αυτό. Γιατί είχα βρει μια από τις τελευταίες θέσεις στο κλαμπ και μετά έρχεται το γκρουπ και έρχεται ένας τύπος και με σπρώχνει και με διώχνει για να παρέλθω στη θέση. Και ήταν ο Νικέιβ. Γι' αυτό καμιά φορά προσπαθώ να διαχωρίζω τον άνθρωπο από το έργο, γιατί άμα θυμόμουν αυτό το περιστατικό δεν θα ξανάκουγα τραγούδι. Σε έδιωξε ο ίδιος εννοείς? Ναι. Επειδή και καλά δεν χωρούσες, ήταν πολλοί κόσμος. Επειδή είχα μια καλή θέση στο Degadance και πρέπει να είναι εκεί να το θαυμάζουμε. Δεν ξέρω. Ρώταμε, δεν ξέρω. Αυτό πρέπει να ήταν μετά από συναυλία από ό,τι θυμάμαι. Αυτό πρέπει να ήταν ή πριν ή μετά από συναυλία του Κέιφ. Μπορεί να ήταν και στο Sporting συναυλία. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Παλιά λες τώρα. Το Degadance πότε, παλιά ήταν. Όχι, γιατί εγώ θυμάμαι μια φορά που είχε έρθει ο Κέιβ. Ναι. Δεν θυμάμαι που είχε παίξει, αλλά θυμάμαι μετά ότι είχε κάποιο after party και καλά στο Degadance και είχε γίνει. Πολλά γκρουπ ήταν. Πολλά after party γινόντουσαν εκεί. Είχα βάλει και μουσική εκεί, είχα κάνει κάτι ωραία αφιερώματα, ήξερα τον Νίκο που το είχε. Σου λέω ένα περιστατικό τώρα, δεν ξέρω, μια κυβερνή και. Αλλά μου αρέσει, ναι, θέλω να πω. Αν και πιστεύω ότι είναι λίγο υπερεκτιμημένος. Έτσι πιστεύεις, ε. Λίγο υπερεκτιμημένος. Υπάρχουν Υπάρχει μια ολόκληρη αυστραλιανή σκηνή που κανείς δεν γνωρίζει εδώ. King Salman and the Surrealists, The Cruel Sea, Church. Ένα κομμάτι ξέρουν μόνο, το Under the Milky Way. Υπήρχαν και οι 30 άλμπου. Οι Saints παλιά και ο Ed Cooper και οι Lime Spiders. Υπήρχαν γκρουπ, υπάρχει σκηνή. Και Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία. Τώρα, βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει ο Caves. Το θέμα είναι γιατί δεν αναδείχθηκαν και τόσο πολλοί άλλοι. Έχει καλή φωνή. Ναι, έχει καλή φωνή και κατά γνώμη έχει και πολύ καλούς στίχους. Δηλαδή εντάξει, αυτό το θέμα που πιάνει το πιάνει καλά, ας πούμε, με τους στίχους. Και έκανε και ένα γκρουπ τώρα τελευταία πριν κάτι χρόνια. Κόλλησε. Υπάρχει και μια ταινία πρόσφατη. Ναι, είναι ένα ντοκιμαντέρ. Όχι, παρακολουθώ τι κάνει, μου αρέσει, έχει ενδιαφέρον. Υπάρχει ένα άλμπουμ, εγώ έχω ακούσει λίγα πράγματα στο YouTube, μάλλον ένα, το οποίο βέβαια μου το έγραψε και μου το έδωσε και σε ευχαριστώ πολύ για αυτό, γιατί αυτό που έχω ακούσει ήταν πολύ ωραίο. Ποιο είναι αυτό? Θα σου πω, δικό σου είναι με τον Δαούτη, δεν είναι? Το Soundtrack for a Burning City, έτσι λέγεται. Burning and Flaming, Soundtrack to a Burning City. Ωραία. Ναι. Με τον Δαούτη δεν είναι? Ναι, γνωριστήκαμε, ο Άκης Δαούτης γράφει... Κοίτα, σύμπτωση, ήταν και αυτός οι μουσικές ταξιαρχίες, ήταν ο πρώτος μπασίστας. Τη λεγόμενη παράνομη κασέτα κλπ. Γνωριστήκαμε σε ένα, ίσως και το πρώτο φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής, κάπου σε ένα τεχνοχώρο στην Πειραιώς, Τεχνόπολη. Στην Τεχνόπολη, ναι. Και ξέρεις, ήταν παράξενο, ήταν ωραίο. Διάφοροι άνθρωποι να παίζουν με κυματομορφές, λάπτοπ, synthesizer, τέτοια πράγματα. Και ανακαλύψαμε ότι είχαμε ένα κοινό παρελθόν, δεν είχαμε γνωριστεί ως τότε. Είχε κάνει και ο Άκης ο Δαούτης Αμερική, αλλά στο Detroit, οπότε γούσταρε πιο πολύ τη μαύρη σκηνή. Ξέρεις, πολύ soul και funk στο Detroit, εγώ από Νέα Υόρκη. Πριν το καταλάβουμε αρχίσαμε να τζαμάρουμε, δεν ξέρω πώς έγινε. Ψαχνόμουν τότε πολύ με την ηλεκτρική κιθάρα. Του λέω δεν είμαι κιθαρίστας, μου λέει αυτό σε θέλω γιατί παίζεις κιθάρα σαν drummer. Οκ, εντάξει. Και κάναμε και κάτι έτσι, συναυλιούλες σε μικρούς χώρους, έτσι, καμιά φορά είχαμε την Κορίνα που έκανε ωραία οπερατικά φωνητικά, τη Δήμητρα που χόρευε όμορφα, έτσι, ήταν ένα, έτσι, λίγο avant-garde, noise, ambient, όπως θέλεις πες το project. Κιθάρες βέβαια φιλτραρισμένες μέσα από διάφορα εφέ κλπ. Και το 2008 τα Χριστούγεννα λοιπόν καλά ήταν που σκοτώσαν το παιδί στα Εξάρχεια, τον Αλέξη τον Γρηγορόπουλο και είχε αρχίσει να φλέγεται η πόλη. Θέλαμε να παίξουμε κιόλας μπροστά από τα προπήλια, αλλά πήραμε τηλέφωνο, ήδη υπήρχαν τόσες προσφορές για συμμετοχές, μας ευχαριστήσαν, δεν καταφέραμε να παίξουμε εκεί και βρεθήκαμε. Και γράψαν αυτή τη μουσική έτσι τελείως φορτισμένη από όλο αυτό το σκηνικό. Γράψαμε αυτόν τον αυτοσχεδιασμό οι δυο μας, δηλαδή με κιθάρες έτσι πολύ φορτισμένες. Αυτό που έχω ακούσει φορτισμένο μου άρεσε πάρα πολύ. Απλά υπάρχει ένα άλμπουμ το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Υπάρχει ένα δείγμα στο YouTube. Είναι πολύ μικρό όμως, δεν είναι... Άντε να βρεις εταιρεία να στο βγάλει. Αυτό ήταν το επόμενο τώρα που θα να συζητήσουμε. Με τις δισκογραφικές, εσύ που το έχεις ζήσει και τα ξέρεις, τι παίζει, ας πούμε, γιατί δεν... Δηλαδή αυτό, ας πούμε, θα έπρεπε, ρε παιδί μου, να κυκλοφορήσει. Τώρα τη γνώμη μου, δηλαδή, μπορεί να μου πει ο άλλος, ρε φίλε, όχι, δεν θα έπρεπε. Αλλά δηλαδή κυκλοφορούν πράγματα, ας πούμε, που είναι ό,τι να είναι. Αυτό, ας πούμε, γιατί να μην κυκλοφορήσει. Ίσως και εμείς δεν το ψάξαμε τόσο πολύ, ίσως κάπου... Χάθηκε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, δεν ξέρω. Θα θέλατε να βγει? Σίγουρα θα θέλατε να βγει. Είναι, κοίτα, instrumental μουσική, δεν έχει κάποιο τραγούδι να το παίξω άλλο στο ράδιο. Αν είσαι εταιρεία το σκέφτεσαι αυτό, υπάρχει κάποιο τραγούδι να προωθήσω, υπάρχει κάποιο image, ξέρεις. Δεν είμαστε και 18, ούτε εγώ ούτε ο Δαούτης, ξέρεις, να σκόψεις ένα... Δηλαδή, άσε που μέσα εταιρείες πλέον, ξέρεις, είναι το τέλος των εταιρείων σχεδόν. Σχεδόν όλα πλέον γίνονται ψηφιακά. Αν είχαμε λεφτά θα το κάναμε σίγουρα. Από μόνοι μας, τα τυπώναμε, δεν ξέρω, 500 CD, θα τα μοιράσουμε, θα τα δώσουμε. Να πούμε τώρα για τις εταιρείες, το διαδίκτυο Τι γνώμη έχεις σε σχέση με τη μουσική, κάνει καλό, κάνει κακό, συμβαίνουν και τα δύο, επειδή μπορεί οποιοδήποτε να προωθεί στη δουλειά του. Το διαδίκτυο ή πρόσβαση στη τεχνολογία για να κάνεις μουσική? Όχι, το διαδίκτυο. Σε ό,τι αφορά την... Κάνει πολύ καλό. Κάνει πολύ καλό. Ναι. Σίγουρα. Γιατί έχεις περισσότερες επιλογές από το MTV. Ναι. Να μπορείς να δεις και άλλα πράγματα. Ας από στο YouTube κυκλοφορούν δίσκοι που δεν υπάρχουν καν σε CD. Τα παίρνει όλος από την προσωπική του συλλογή και τα ανεβάζει, το βινίλιο. Ναι. Και, ξέρεις, και νέα άτομα ανακαλύπτουν παλιές μουσικές που δεν ξέρουν ότι υπήρχαν τότε τόσο καλές μουσικές. Σε ό,τι αφορά τους μουσικούς, παίζει θετικό ρόλο? Το ότι βγάζουν, ας πούμε, τις δουλειές τους πιο άνετα. Σίγουρα. Και εγώ τα αγγλόφωνα κομμάτια μου ψηφιακά τα έβγαλα. Ναι. Γιατί υπάρχουν site που σου δίνουν τη δυνατότητα. Ξέρεις, γιατί πάλι να ξαναγυρίσουμε σε εταιρείες δεν το ψάχνει πάρα πολύ, αλλά οι λίγες που πήρα διαφόρησαν. Ναι. Δεν ξέρω τι. Οπότε τα βγάλα εκεί. Ναι. Ναι. Ωραία. Ναι. Θες να μου πεις λίγο για αυτό το group, ένα από τα group μάλλον, που συμμετείχες στην Αμερική, που έχει και περίεργο όνομα και έχει έτσι και φευγάτη μουσική, τους Αναμπούμπουλα. Τι φάση ήταν? Γιατί δεν ξέρω αν το ξέρει πολλοί κόσμος και έχει ενδιαφέρον σαν άκουσμα. Ναι, ήταν ωραίο σχήμα, δεν λέω. Πότε ήταν, μπορείς να μου πεις? Κοίτα, οι Αναμπούμπουλα είχαν βγάλει κομμάτια ηχογραφημένα στο στούντιο. Ναι. Στούντιο της Νέας Υόρκης. Μάλιστα δεν είχαν drummer, δεν ήταν καν συγκρότημα, ήταν τρεις άνθρωποι. Ήταν ο Γιώργος Εμπέβος, κιθάρα, πλήκτρα παραγωγή, Άννα Παϊδούση τραγούδι, με φοβερό ελληνικό ρεπερτόριο αλλά με κλασική παιδεία στο τραγούδι, και ο Chris Lawrence, μισός Ταξανός, μισός Έλληνας, που είχε την ιδέα. Ερχόταν Ελλάδα για διακοπές, άκουγε εδώ τη μουσική, γύρναγε στη Νέα Υόρκη, λέει αυτό το πράγμα το κάνουμε, αλλά με λίγο ρυθμούς νεοαρκέζικους. Ναι. Και εγώ δεν τα ξέρω τα παιδιά τότε, αλλά ήταν και η εποχή που ξεκινούσε η hip-hop, rap, bronx κλπ. Τα ενώσαν και βγάλαν, ξέρω, Φιλιππίνοι, είχαν μια επιτυχία πιο πολύ στην Ευρώπη, ακούστηκε. Το Χαμάμ. Στις πόλεις το Χαμάμ, το παλιό αυτό, το κάνανε, ξέρεις, το ανανέωσαν. Ναι. Το κάνανε update. Έγινε πιο χορευτικό. Η Άννα είχε πάει μια δισκοτέκ στη Γαλλία, το τραγούδισε playback και αυτά. Και κάποια στιγμή γνώρισα τον Chris στην Ελλάδα από μια παρέα που περιλάμβανε τα Λαμαντάτα, ήταν το σχήμα του, ήταν ο Τσίκος στα drums, ήταν διάφορα άλλα άτομα. Μαζευόντουσαν σε ένα κλαμπ το Τάκι 13. Και του είπα ότι πηγαίνω έρχομαι Ελλάδα-Αμερική. Μου λέει όταν έρθεις έλα να γνωρίσεις και τα άλλα παιδιά, και πριν το καταλάβουμε βρέθηκα να κάνω πρόβες με Αναμπούμπουλα, όπου για κάποιους μήνες δεν ήξερα αν θα είμαι ο ντράμερ, γιατί μου το έλεγε ο Σεμπέβος, λέει έχεις πολύ τετραγωνισμένο παίξιμο. Λέει όλοι παίζουν πολύ τετραγωνισμένα στην Ελλάδα, ξέρεις, είχε πλάκα αυτό. Και μου έδινε να ακούσω μουσικές από Meters, από James Brown, από, δηλαδή που να περιέχει την αίσθηση του τρίχου μέσα, το αυτό το, ξέρεις, που δεν το είχα τόσο πολύ μέσα, έτσι, είναι και πώς έχει μεγαλώσει καθένα. Μελέταγα, πήγαινες πρόβες, εν τέλει καθιερώθηκα σαν ντράμερ, μετά έπρεπε να διαλέξουμε ανάμεσα σε έναν μπασίστα Ιρλανδικής καταγωγής και έναν Μαυρούλη. Πήραμε τον Μαυρούλη, τον Will, ο οποίος δεν είχε ακούσει ποτέ του ελληνική μουσική, αλλά είχε φοβερή πείρα παίζοντας με fusion σχήματα, οπότε ήξερε όλα τα μονά μέτρα, 7άρια, 8άρια, 9άρια αυτά, με ένα ωραίο βαρύ ήχο, ας πούμε, λίγες νότες, αλλά σαν Bill Laswell, έτσι, πολύ πολύ εντυπωσιακό. Και άρχισα να παίζουμε, ξέρεις. Η πρώτη μας συναυλία ήταν στο Nassau Community College, ένα πανεπιστήμιο έξω λίγο από τη Νέα Υόρκη. Ανοίξαμε για τον Γιώργο Μακάο Κόναν, τον κιθαρίστα των Johnson Airplane, Hot Tuna και αυτά. Παράξενη επιλογή, αλλά το αστείο ήταν ότι απέναντι γινόταν την επομένη μια συναυλία των Grateful Dead και είχαν μαζευτεί ήδη τα χιπάκια, ξέρεις, με, τα μυρωδικά τους και τα περίεργα τους ρούπου και αυτά, και παίρνουν είδηση ότι στο κολέγιο παίζει ο κιθαρίστας των Jefferson Airplane που ήταν ξύς από την ίδια πόλη, Σαν Φρανσίσκο, ίδιο σκηνικό, και τρελαίνονται. Τσάμπα είσοδος και ξαφνικά βρεθήκαμε να παίζουμε μπροστά σε 2.000 φρικιά. Ξέρεις, οι οποίοι γούσταραν, ήταν ωραίο να βλέπεις τους Deadheads, να κουνιούνται με ελληνικούς τοίχους. Δηλαδή, κάτι... Τι εποχή ήταν αυτό? Μου έχει μείνει. Τι εποχές ήταν αυτό, τι εποχή? Αυτό πρέπει να γίνει το 90. Το 90. Ή 89 ή 90. Και πόσα χρόνια έπαιξες με το... 2 χρόνια περίπου. 2 χρόνια. Ηχογραφήσατε κάτι όσο ήταν μαζί ή μόνο ή live, ας πούμε? Κοίτα, οι ηχογραφίες θέλουν να τις κρατούν ξεχωριστά από το live το σχήμα, που ήταν πιο... είχε κάπως πιο... raw, πώς λέγεται το raw? Έλατε. Ομό, κάπως πιο ομό ήχο. Από ότι... δεν θέλουν να χαλάσουν τη φόρμουλα που είχαν με τα drum machine, με τα πλήκτρα, τα σαμπλαρισμένα μέρη και αυτά. Απλά οι ηχογραφίες που έχω είναι από συναυλίες. Ξέρουμε, αποκορύφημα τη συναυλία στο Central Park, που ήταν να παίξουμε μαζί με τον βασίστη τον Funkadelic, αλλά είχε πρόβλημα υγείας και εν τέλει ήρθε ο Screaming Jay Hawkins. Α, παίξατε με τον Screaming Jay Hawkins. Ναι. Που ήταν ό,τι πιο ωραίο να μπει μετά την εμφάνισή μας ο Screaming Jay στα καμαρίνια, ο ίδιος ας πούμε. Και να μας κοιτάξει τα μάτια και να μας πει «Guys, you rock». Ξέρεις, δηλαδή αυτά τα μάτια να σε κοιτάνε και να σου λένε ότι το χάρηκα, γιατί δεν το έλεγε άμα δεν το χαιρόταν. Ναι, τι άλλο να θες. Αλλά μετά προέκυψαν διάφορα πράγματα, οπότε αποφάσισα να φύγω και από την Νέα Υόρκη τότε, όταν είδα το σχήμα να αποσυντήθεται λίγο, ξέρεις, για διοργανωτικούς λόγους. Υπάρχει πλέον. Υπάρχει στα χαρτιά. Κάναν και ένα τρίτο άλμπουμ, σχετικά πρόσφατα, πριν λίγα χρόνια δηλαδή, το οποίο ήταν να σου πουλήσουν τραγούδια ακυκλοφόρητα που τα επεξεργαστήκαν από τότε και ξαναήρθε η αναμπούμπελα στο προσκήνιο. Αλλά βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει μια ολόκληρη αγορά για τους αναμπούμπελα, το οποίο ήταν ίσως από τα λίγα σχήματα που ίσως και το μοναδικό στην Νέα Υόρκη που τραγουδούσε ελληνικά. Αλλά για τους Αμερικάνους, έξω από τα στενά περιθώρια της Αστόριας και τα λαϊκά μαγαζιά της Αστόριας, για τους Έλληνες που θα πάνε να ξέρεις να ακούσουν τις γνωστές λαϊκές επιτυχίες. Ήτανε... δεν ξέρω αν το έχει ξανακάνει άλλο σχήμα. Ήταν ωραίο αυτό που κάναμε. Τα παλιά ρεμπέτικα, ανασκευασμένα, διασκευασμένα. Θες να μου πεις λίγα λόγια και για άλλα γκρουπ που συμμετείχες στην Αμερική? Τι παίζατε? Κοίτα, πίστεψα ότι όχι. Το πρώτο μου σχήμα ήταν με τον Νίκη Σκοπελίτη, που εντάξει, τότε ήταν ένας κιθαρίστας που μείνε στην Αστόρια, έμενα και εγώ στην Αστόρια. Ακούγε πολύ Alan Holdsworth εκείνη την εποχή, του άρεσε πολύ ο Alan Holdsworth στην κιθάρα. Την ξαμάραμε, είχαμε έτσι ένα ψηλό fusion σχήμα, όχι 100% fusion. Μετά χαθήκαμε, ας πούμε, μετά μαθαίνω ότι παίζει στις παραγωγές του Bill Laswell, ξέρεις, τον είδα μια μέρα μπροστά μου, εσύ είσαι ο Νίκη, ξέρεις, γιατί ποτέ δεν ήξερα το επώνυμό του, ήξερα ότι είναι ο Νίκη, που παίζει κιθάρα. Με τον Παύλο Βακατάτση και τον Νίκο Δόικα και τον Γιώργο Παναγιωτακόπουλο είχαμε ένα ωραίο σχήμα. Όλοι αυτοί είναι Έλληνες που γνώρισα εκεί και παίξαμε κατά διαστήματα. Μάξες Κάνσας, CBGBs, διάφορα άλλα κλαμπ. Έγινε και ένας διαγωνισμός από τη CBS, βγήκαμε στα 15 πρώτα γκρουπ, ξέρω εγώ, και πήγαμε και παίξαμε στον τελικό, αλλά κέρδισε ένα γκρουπ που είχε μια κοπέλα ντυμένη μπαλαρίνα και βγάλανε ένα δίσκο σύμφωνα με τη συμφωνία, ξέρεις, του διαγωνισμού και ούτε τους ξανάκουσε ποτέ κανείς. Αμερική, επίσης. Είπαμε για τους Αναμπούμπουλα. Είπαμε για τους Αναμπούμπουλα. Διατηρώ επαφές με τα παιδιά. Ο Γιώργος Εμπέργος είναι καταληκτικός άνθρωπος στη ζωή μου, ο κιθαρίστας συμπαραγωγός στον Αναμπούμπουλα. Με βοηθάει πολύ με τα κομμάτια μου, αυτά που υπογραφώ τώρα τα αγγλικά του τα στέλνω, τα επεξεργάζεται λίγο, μου τα στέλνει πίσω με καινούργιες ιδέες. Θα τις ακούσει στο επόμενο EP που ετοιμάζω. Ένα άλλο σχήμα που μου άρεσε πολύ ήταν η Impatience, η ανυπόμονη. Είχαμε έρθει και Ελλάδα εδώ, τους είχα στο διαμερισμά μου, ήμασταν τρίο, κιθάρα, μπάσο, ντραμς, που ήταν εύκολο να τους φιλοξενώ. Παίξαμε και εδώ σε διάφορα κλαμπ, ωραίο σχήμα, πάρα πολύ ωραίο σχήμα, έτσι λίγο new post-wave, με ιδιαίτερο ήχο. Ένα συγκλάκι βγήκε και εδώ μας άκουσε ο Θοδωρής ο Μανίκας που είχε τότε τη Flying Records και ετοίμαζε μια συλλογή, μας έβαλε σε αυτή τη συλλογή που λέγεται Diving. Αλλά δεν έχει βγει σε CD, δηλαδή όπως βρει το βινίλιο, ξέρεις, είμαστε κι εμείς μέσα, ας πούμε. Και τώρα, εσύ φτάσαμε στην τελευταία ερώτηση, που είναι ποια είναι τα επόμενα μουσικά σου σχέδια, αν κάνεις κάτι, αν ετοιμάζεις κάτι. Τίποτα, εξεργάζομαι τα τραγούδια για το επόμενο EP, δηλαδή για άλμπουμ πήγαινα, προέκυψε η κρίση. Ξαφνικά βρέθηκα να χρωστάω στην εφορία, οπότε μην με αρπάξουν και από εκεί, οπότε ξέρεις, πήγε το όλο project λίγο πίσω και ο ηχολήπτης, ο Αλέξης, στο Artrax που είναι εκπληκτικό στούντιο και τα έχουμε βρει πάρα πολύ με αυτόν τον άνθρωπο στη συνεργασία μας, γιατί εγώ μεταφέρω ιδέες από 70s, 80s, δεν ξέρω τι, αυτός είναι λίγο από την επόμενη γενιά και κάπου στη μέση συναντιόμαστε. Μου λέει δεν κάνεις EP, μου λέει πολλά συγκροτήματα το κάνουν αυτό. Το σκέφτηκα και λέω πράγματι ο κόσμος σήμερα δεν έχει και το χρόνο, τη διάθεση να ακούσει ολόκληρο άλμπουμ. Και έβγαλα αυτό το EP με τα 4 αγγλικά τραγούδια, αγγλόφωνα τραγούδια. Και τώρα ετοιμάζω τα επόμενα 4 και μετά θα υπάρξει και τρίτο. Και μια μέρα μπορεί να τα συγκεντρώσω όλα σε ένα άλμπουμ, αλλά κάπως έτσι το πάω τώρα. Δεν ξέρω, ελπίζω μέχρι τα Χριστούγεννα του 2014 να τα έχω, δεν ξέρω. Να έχεις βγάλει τουλάχιστον το ένα ή όλα. Το επόμενο EP. Το επόμενο EP. Σιγά σιγά, είμαι και λίγο ψήρας. Κάθε τύπου, δηλαδή... Κοίτα, το όλο project ξεκίνησε από το Ξυλόκαστρο, πίστεψε διότι. Οι βάσεις των τραγουδιών γράφτηκαν στο ιδιωτικό στούντιο του Παύλου Βακατάτση. Του ανθρώπου που σου λέγα πριν, ότι συμπορευόμαστε στη μουσική. Που είναι ξυλοκαστρίτης, είναι ξυλοκαστρίτης. Είναι από το Ξυλόκαστρο, ναι. Και έκτισε ένα ωραίο σπίτι εκεί, είναι αρχιτέκτονας στο επάγγελμα. Έτσι βγάζει τα λεφτά του. Και στο Ισόγειο έφτιαξε ένα ωραίο στούντιο. Μέχρι και Θέρεμιν έχει, αν το ξέρεις το Θέρεμιν. Βέβαια, τώρα το Θέρεμιν, ναι, το ξέρω. Με τον ιδιαίτερο ήχο. Είναι καλό τρομακτικός. Πέταλα στυλ, αυτά. Και καταλήτης ήταν ο θάνατος του Νίκου Δόικα, με τον οποίο είχαμε, όπως είπα, με τον Παύλο και τον Νίκο συγκρότημα στη Νέα Υόρκη. Και κάτι με συγκλώνησε και πάω και τον βρίσκω τον Παύλο και του λέω από να δεις, μια είναι η ζωή, εδώ είμαστε, αύριο φεύγουμε, δώσουμε το στούντιό σου να γράψεις τα κομμάτια. Και συνέχεια αυτό έκανα. Πήγαινα, έφερα μουσικού στα Σαββατοκύριακα. Να σου τον μπάσο, να σου κιθάρα, να σου δεν ξέρω τι, φωνητικά. Και μετά έφυγε ο Παύλος για Φλόριντα. Οπότε μετέφερα τα tracks, μου τα έδωσε σε DVD. Ξέρεις, τα μετέφερα όλα στα Art Tracks. Και συνεχίζω εκεί και τα δουλεύω. Ωραία. Εύχομαι να καταφέρεις μέχρι τα Χριστούγεννα, όπως είπες, να βγει. Ελπίζω, ναι, δεν ξέρω. Είμαι ευχαριστημένος. Για ντραμίστα, καλά τα πάω. Έστω και για τραγούδια των τριών ακόρντων, αλλά με εκπροσωπούν. Είναι δηλαδή. Ναι, από το ελληνικό άλμπουμ έμαθα, ξέρεις, πώς να λειτουργώ. Σου λέω γιατί όλα γίνανε. Δεν είχα συγκρότημα να μπω μέσα να γράψουμε και άντε να προσθέσουμε μετά να διορθώσουμε ένα σόλο ή να βάλω τη φωνή. Πρέπει να τα κάνω όλα. Ξέρεις, να παίζω drums στο δικό μου το κομμάτι, προσπαθώντας να φανταστώ ότι θα παίξει τον μπάσο. Δηλαδή, ξέρεις, ένα-ένα. Και αυτό. Είπαμε τον τίτλο του. Για πες το. Είναι Words and Days. Μέρες και λέξεις. Αυτό που υπάρχει λέξεις και μέρες. Αυτό που υπάρχει Words and Days, είναι το πρώτο EP. Θα το βρει κάποιος στο site σου. Στο SoundCloud, μπορεί να ακούσει κάποια κομμάτια. Στο Bandcamp, το οποίο το χρησιμοποιώ, γιατί έχω βάλει και το ελληνικό άλμπουμ εκεί. Απλά να γράψουν το όνομά μου, Άκης Περδίκης, στο Bandcamp. Και έπαιτε συνέχεια. Ωραία. Το επόμενο πώς θα λέγεται, ξέρεις, έχεις αποφασίσει? Όχι. Όχι, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Εντάξει. Πρόβλημα γιατί? Οι τίτλοι είναι ένα πρόβλημα πάντα. Α, οκ. Το τραγούδι σου έρχεται λίγο πιο εύκολα, γιατί μπορεί να υπάρξει μια λέξη από το ρεφρέν, μια λέξη κλειδί, ξέρεις, αλλά να συγκεντρώσεις διάφορα τραγούδια και να το ονομάσεις. Τον πρώτο δεν το ονόμασα, εγώ μου το βάφτισε η Μανουέλα, που γνώρισες πριν. Ποιο πρώτο, το πρώτο άλμπουμ? Το πρώτο EP. Α, το αγγλόφωνο εννοείς. Ναι. Οκ. Άρα δεν μπόρεσες να το ονομάσεις εσύ δηλαδή. Δυσκολευόμουν, είχα 10.000 τίτλους. Κοίτα, είχα τίτλο για το άλμπουμ, Department of Lost and Found, που βγαίνει από ένα τραγούδι που θα υπήρχε στο άλμπουμ. Αλλά όταν άρχισε να σπάει το άλμπουμ και να γίνεται σε, ξέρεις, να μοιράζεται σε EP, δεν πρέπει να βρω 4 τίτλους. Και το σκέφτομαι, αν έχεις κάτι να προτείνεις, ναι, πρέπει να ακούσω όμως κάτι για να σου προτείνω. Να διαβάσω και τους τύπους. Ναι, προτείνω μόνο, να στο βάλω να ακούσεις μετά. Εντάξει. Τα άλλα τρία είναι ακόμα υπό... Καλά, εντάξει, δεν μπορούμε να βρούμε τώρα το ένα. Τα άλλα τα αφήνουμε. Άκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Εύχομαι το καλύτερο. Να συνεχίσεις να παίζεις και drums και να συνθέτεις και να αφηγείς όπως λες κτλ. Είμαστε παράξενοι εμείς οι μουσικοί. Λειτουργούμε σε έναν χώρο, δηλαδή όταν οι άλλοι γυρνάνε τη δουλειά τους, εμείς πάμε για πρόβα. Ξέρεις, και για εμφάνιση να στήσουμε drums. Λειτουργούμε κάπως τελευταίοι των Μοϊκανών. Τελευταίοι των Μοϊκανών. Έξω λίγο από το σύστημα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Να είσαι καλά.